Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη, είναι 5 Απριλίου. Θα πάμε να δούμε τώρα πώς έχει επικαιρότητα. Θα καλησπέρισω τον Νίκο Ελευθερόλου και τον Καραμέρο. Καλησπέρα και στους δύο συναδέλφους. Να πω ότι σε λίγο θα είναι στο στούντιο μαζί μας ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Αμέσως μετά θα έχουμε και ένα πολιτικό πάνελ για να κουβεντιάσουμε μετά την παρουσία του κ. Γεωργιάδη εδώ. Λοιπόν, και να δούμε, Νίκο, πώς έχει επικαιρότητα, ξεκινώντας δυστυχώς από την Ουκρανία, όπου τα πράγματα μέρα με τη μέρα, αντί να δείχνει υπάρχει μια έτσι χαραμάδα αισιοδοξία ότι μπορεί κάτι να σταματήσει, δείχνουν να χειροτερεύουν, σωστά. Σε μπορεί στο πεδίο να μην έχουμε συγκρούσεις μεγάλες όπως είχαμε τις πρώτες μέρες του πολέμου, αλλά αυτά που αποκαλύπτουν ότι έχουν συμβεί στην Ουκρανία και ιδίως στις περιοχές που έχει καταλάβει ο Ρωσικός στρατός, πραγματικά προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό. Να πω χαρακτηριστικά ότι σήμερα ο κ. Ζελένσκι μιλούσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και παρουσίασε ένα βίντεο από την Μπούχα, την πόλη αυτή από την οποία αποχώρησαν οι δυνάμεις του Ρωσικού στρατού. Και πραγματικά ήταν σοκαριστικές οι εικόνες που πραγματοποίησαν στους όσους το είδαν το βίντεο αυτό, διαπίστωση φρίκης μεγάλου πολέμου. Οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε από χθες το βράδυ, θέλω να πω αυτές τις εικόνες. Είναι τρομακτικές. Εικόνες βέβαια τις οποίες, για να πούμε τι λέει η άλλη πλευρά, μιλάει για προβοκάτσια. Ναι, σήμερα πέρασε σε κάτι χειρότερο η αντίδραση της Ρωσίας. Ότι το κάνανε οι Ουκρανοί. Ότι οι Ουκρανοί Ναζί έσπαξαν τους ανθρώπους. Λένε ότι είχαν φύγει τα ρωσικά στρατεύματα 31 Μαρτίου και όταν ο Δήμαρχος έκανε ανακοινώσεις για την επανακατάληψη της πόλης, ότι δεν μίλησαν για άμαχους. Όμως από Αμερικανικούς δορυφόρους φαίνεται ότι τα πτώματα ήταν στο δρόμο και τις προηγούμενες μέρες. Στις 10 Μαρτίου. Τώρα, και μάλιστα φωτογραφίζουν, έχουν εντοπίσει έναν δισταγματάρχη Ρώσο, ο οποίος, γιατί αυτό μπορεί να. Χωρίς να δικαιολογώ την πράξη, καμία περίπτωση είναι έγκλημα πολέμου, ξεκάθαρο, έτσι. Δεν σημαίνει ότι το ήξερε ο Πούτιν και το επιτελείο του. Μπορεί να είναι αντισυνταγματάρχη για αντίπεινα, το έχουμε δει σε πολέμου. Αυτός που βλέπουμε. Αυτός είναι που βλέπουμε. Έτσι. Και πραγματικά μπορεί να έχει. Μπορεί να αλλά δεν δικαιολογείται. Δεν το συζητάμε. Είναι εφικτό αυτό που συνέβη. Τα ίδια επιχειρήματα είχε και στη Σερβία όταν γινόταν ο πόλεμος. Ναι. Αλλά οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Τα πολιτικά πρόσωπα. Εντάξει, και εκεί όμως, εκεί τα πολιτικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Γιατί η επόμενη κατάσταση στη Σερβία ήθελε να βγάλει απ' έξω όλους αυτούς οι οποίοι προηγήθηκαν. Για να πάνε τώρα στα δικαστήρια πρέπει θεωρητικά με κάποιο τρόπο να μην είναι ο Πούτιν. Και δεν φαίνεται αυτό. Αν πιστεύουν ο Ρουσδίση ότι θα κάτσει σύντομα στο δόλιο κατηγορημένο για εγκλήματα πολέμου ο Πούτιν. Συμφωνώ. Δεν φαίνεται αυτό. Συνήθως κάτι το ηττημένο, Σωτήρη. Αυτό είναι το θέμα. Στα ελληνικά δικαστήρια το είδαμε και στην ιστορία με τους Ναζί, το είδαμε και στη Σερβία. Έλεγα ότι το πράγμα δείχνει να χειροτερεύει. Όχι επειδή έχουμε μάχες σε εξέλιξη, αυτό είναι αλήθεια, αλλά επειδή δείχνουν να πολλαπλασιάζονται τα διέξοδα για συνεννόηση. Δεν φαίνεται πως υπάρχει διέξοδο για συνεννόηση. Έβλεπα το Ρώσο πρέσβη στον ΟΗΕ πριν, ο οποίος λέει Ουκρανοί, Ναζί έσφαξαν τον κόσμο στην Μπούχα, αυτό που βλέπουμε στον τίτλο. Εντάξει, τώρα κάποιοι το πιστεύουν ενδεχομένως. Εντάξει, έχοντας δει τους Ουκρανούς Ναζί να δένουν σε κολόνες ανθρώπους και να τους βάφουν πράσινα τα πρόσωπα, δεν τα βλέπουμε στα δυτικά μέσα ενημέρωση, αλλά τα βλέπουμε, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα στημένο θέαμα 400 ανθρώπων που διαμοιράστηκαν εκεί στους δρόμους. Εδώ έχει γίνει ένα έγκλημα πολέμου από τους επιτιθέμενους. Το θέμα για μένα είναι ότι ανεβαίνει η κλίμακα της αντιπαράθεσης. Δηλαδή και οι δηλώσεις που κάνει χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ο κ. Μπάιντεν και οι δηλώσεις που κάνει σήμερα ο κ. Ολάν. Είπε ψεύτικα τα συρροή τον Πούτιν δείχνει. Ο κύριος Μακρόν. Ο κύριος Ολάντ έκανε δηλώσεις. Ολάντ. Ναι, ναι, ο πρώην. Είδα και τη δηλώση του Μακρόν γι' αυτό εντάξει. Μπας και τον παίξουν κι αυτόν. Ναι, έχει εκλογές στη Γαλλία. Έχει εκλογές στη Γαλλία και πρέπει να πω, εμβόλυμα το λέω αυτό, ότι πάνε προφανώς σε δεύτερο γύρο Μακρόν με την κυρία Λεπέν, η οποία ακολουθεί με ένα ποσοστό πολύ πολύ αξιοσέβαστο, δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά έχει ανέβει πάρα πολύ σχέση με την προηγούμενη. Να δούμε και την νίκη του Όρμπαν στην Ουγγαρία. Και του Βούτσης στη Σερβία. Στη Σερβία ως φιλορώσος εθνικιστής κλπ. Ακριβώς, 3-4 φιλορωσικά κόμματα. Ναι. Λοιπόν, για πες μας. Δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολη συνεννόηση την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το τέτοιο και ότι ο κόσμος έχει αλλάξει πλέον. Βλέπουμε μια νέα μορφή ψυχρού πολέμου. Και το θέμα τι θα κάνει η Κίνα και η Ινδία, που είναι τα δύο μεγάλα ερωτηματικά, αν θες, το χάρτη. Θα κάνουμε εμείς που εξαρτώμαστε ενεργειακά από την Ρωσία. Αυτό είπε και ο κ. Πούτιν στις δηλώσεις του σήμερα. Είπε ότι στην ουσία φταίει η Ευρώπη και η Δύση που τους έχει επιβάλει κυρώσεις και γι' αυτό έρχονται οι αυξήσεις στην ενέργεια και στα προϊόντα που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Να δούμε. Πάντως συνεχίζουν οι απελάσεις Ρώσων διπλωματών σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Είναι τα αντίπεινα για τα όσα συνέβησαν στην Μπούχα. Και θα παίρνουμε εξελίξεις τελικά πού θα πάει, πώς θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος και πώς θα συνεχίζονται οι μεγάλες επιπτώσεις τους και στα δικά μας. Στα δικά μας τώρα θέλω να πω ότι έχουμε μια απεργία αύριο μεγάλη της ΓΕΣΕΚ, δηλαδή μεγάλη τένωρα. Μεγάλη την οποία θα την καταλάβει ο κόσμος, γιατί νεκρώνουν ουσιαστικά συγκοινωνίες πλην των λεωφορείων που θα κυκλοφορούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, αν είδα καλά.
Όλα τα υπόλοιπα, μετρό, τραμ, σιδηρόδρομοι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή θα ταλαιπωρηθεί, θέλω να πω, πάρα πολύ ο κόσμος αύριο. Που κεντρικό σύνθημα, ο μισθός δεν φτάνει, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Είδατε κάτι αφήσεις που κυκλοφορούν χωρίς υπογραφή στους δρόμους, όπου υπάρχει το μήνυμα για την ανεργία, για διάφορα οικονομικά θέματα και ταυτόχρονα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μου φαίνεται. Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω αυτό, γιατί δεν έχει υπογραφή η συγκεκριμένη αφήση που την είδαμε. Εντάξει, άλλο να έχει και άλλο τώρα. Γεμίσει τις δρόμους της πρωτεύουσας της περιφέρειας. Δώσ' μας τι άλλο υπάρχει. Να πούμε τις δύο θετικές ειδήσεις. Οι δύο θετικές ειδήσεις είναι στο μέτωπο που μάθαμε θετικές. Ότι πρώτα απ' όλα η πρώτη είναι σίγουρα θετική, ότι δουν του τέλος ως δανειστής της χώρας μας. Δύο χρόνια πιο Δύο χρόνια πιο μπροστά από όταν τουλάχιστον υπολογισμένο. Το δεύτερο σημαντικό είναι για μένα ο διπλασιασμός από τον Απρίλιο της επιδότησης που θα δοθεί στα νοικοκυριά και στις επιχείρησεις σχέση με το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Καλώς λοιπόν, και ας άργησε. Πάμε να πούμε καλησπέρα. Σας το προαναγγείλαμε και ξεκινώντας την εκπομπή. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας και κοντά μας. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, από τα ενίκια να ξεκινήσουμε. Γιατί υπάρχει αυτή η είδηση για το πλαφόν 3% στα ενίκια στις επαγγελματικές μισθώσεις. Μια καλή είδηση για αυτούς οι οποίοι έχουν επαγγελματικές μισθώσεις. Να πούμε και για αυτήν και να δούμε και τι γίνεται με τους υπόλοιπους που έχουν μισθώσεις, ενίκια και κάτι είχε πει ο Πρωθυπουργός πρόσφατα για το θέμα των ενικίων. Αν υπάρχει και κάτι άλλο στον ορίζοντα. Λοιπόν, ανακοινώσαμε σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη, περισσότερο κλαδική, η αναβολή κατά ένα χρόνο των εκλογών των επιμελητηρίων. Ήταν ένα αίτημα που σύσσωμος ο επιμελητηριακός κόσμος το ζήτησε. Το δεύτερο, το πλαφόν του 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις. Θα δούμε πώς θα γράψουμε τη διάταξη ακριβώς. Θέλω να δω αν υπάρχει τρόπος να αυτό να μην συμπεριλαμβάνει τις πολύ μεγάλες εταιρείες, τους λέει που δεν έχουν τέτοιο θέμα ενοικίων, αλλά να είναι για αυτούς πραγματικά το κάνουν, που είναι μικρομεσαίες. Και το τρίτο είναι η διάταξη που θα φέρουμε για να έχουμε το δικαίωμα στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτού να δημοσιοποιούμε τα ονόματα των εταιριών που βάζουμε πρόστιμο για εσχροκέρδεια. Είπα και στη Βουλή ότι θα ήθελα αυτή την ειδικά τη διάταξη ευρεία πολιτική στήριξη, διότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει δικαστική διαμάχη αυτή τη διάταξη και είναι στα όρια. Πριν πάμε σε αυτό, να μείνουμε λίγο στα ενίκια. Να πω, κύριε Υπουργέ, πολύ σωστή η κίνησή σας για τις επαγγελματικές μισθώσεις, αλλά είπε και ο κόσμος που πραγματικά δοκιμάζεται. Τα ενίκια έχουν γίνει το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων μετά την ακρίβεια ή τα μέτρα. Τα είναι λίγο διαφορετικό το ενίκιο, το αστικό, από τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ο λόγος που αποφασίσαμε να κάνουμε μια τόσο μεγάλη παρέμβαση στην αγορά, γιατί να είμαι ειλικρινής, εμένα αυτά τα γενικά δεν μου αρέσουν, δεν βρίσκουν ιδεολογικά σύμφωνο. Όμως τα αντιλαμβάνομαι ως έκτακτα μέτρα σε έκτακτες συνθήκες. Έχεις όμως από την άλλη πλευρά να δεις αυτό που λέγεται ανάπτυξη του real estate. Εάν η παρέμβαση που κάνεις είναι υπερβολικά μεγάλη, κινδυνεύει όλη αυτή η άνθηση της οικοδομής που έχει φέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας και μεγάλη ανάπτυξη να πάει στο βρόντο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ένας άνθρωπος μπορεί να ψάξει να βρει ένα φθηνότερο σπίτι αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να βρει τον ιδιοκτήτη. Μια επιχείρηση που έχει κάνει όμως επένδυση, έχει φτιάξει την πιάτσα και έχει τους πελάτες εκεί, δεν μπορεί να το κάνει με την ίδια ευκολία. Άρα γι' αυτόν τον λόγο και επιλέξαμε να κάνουμε την παρέμβαση αυτή στις επαγγελματικές μισθώσεις, γιατί οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, εξέρχονται μετά από δύο χρόνια COVID και είναι ήδη πολύ κουρασμένες από αυτό. Τρώνε την αύξηση του ρεύματος παρά την μαγενέα επιδότηση που κάνουμε. Θα υπάρξει αύξηση του βασικού μισθού περαιτέρω, άρα θα έχουν και μια αύξηση κόστους από το βασικό μισθό. Ενώ αντίθετα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν λάβει τη μείωση του ένφια που έχουμε κάνει. Άρα πιστεύουμε ότι είναι δίκαιη μοιρασιά, να πάρουν μια αύξηση 3% και όχι 7-8%. Θα εξαιρέσετε, είπατε ενδεχομένως τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν και σε πιο μεγάλη αύξηση. Αυτό καταλαβαίνω. Ο στόχος της διάταξης είναι η αγορά. Ναι. Δεν είναι να ωφελήσουμε ενδεχομένως να πάρουμε μια τράπεζα που νοικιάζει ένα υποκατάστημα. Δεν είναι αυτό ο στόχος. Δεν έχει ζήτημα. Σωστό, σωστό. Λογικό αυτό. Είναι και τα σούπερ μάρκετ αυτή τη διαδικασία τη εξαίρεση που σκέφτεστε. Αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να πω. Επειδή είμαι στη φάση που θέλω να το, δούμε τεχνικά, δεν θέλω να πω κάτι. Ένα θέμα. Θα παρατείνονται οι μισθώσεις, γιατί κάποια μπορεί να λήγουν και να μην θέλουν να μπουν στο πλαφόν του 3% και να αναζητούν νέο νοικιαστή. Δεν είναι παράταση μίσθωσης. Η παράταση είναι άλλο πράγμα. Όχι, αν λήγει μία μίσθωση. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει παράταση μίσθωσης ήδη μέσα στον COVID για ένα χρόνο. Δεν μπορεί να κάνουμε νέα παράταση μίσθωσης, γιατί να κάνει συνεχώς παράταση μίσθωσης για νόμο, δημιουργεί το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό. Και τώρα, άρα συμφέρει κάποιος να αλλάξει ενοικιαστή από το να τηρήσει το 3%. Μα και να πάρει καινούριο ενοικιαστή, πάλι στο 3%. Θα είναι 3% σχέση με το προηγούμενο. Ασφαλώς. Εντάξει, είναι σαφές. Οπότε δεν χρειάζεται. Δεν έχει λόγο.
Ναι, για τους, εγώ θα επιμείνω λίγο παραπάνω για το θέμα των ενοικίων για τα σπίτια. Τι γίνεται. Ο ενοικιαστής δεν είναι ιδιοκτήτης, δεν έχει ένφια, γιατί είπατε το επιχείρημα. Εάν σε κάθε μέτρο ζητάμε ένα επιπλέον. Εντάξει, εμείς το κάνουμε. Δεν θα μείνει όρθιο τίποτα. Ναι. Σας είπα. Πάντα όταν κυβερνάς, έχεις δύο βάρκες. Ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε για την ενοικία του κόσμου. Και είπε και ο Πρωθυπουργός, θα παρέμβουμε ενδεχομένως επιδοματικά στους νέους που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εξέλιξη κατοικίας. Έχουμε κάποιες άλλες ρυθμίσεις σε σχέση με την Golden Visa, πώς θα κατευθύνουμε όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα, για να μπορέσουμε να μειώσουμε κάπως την πίεση στα ακίνητα που έχει δημιουργήσει και αυτή. Τέτοια μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Αλλά αν πας σε μια αγορά ακινήτων και παρέμβεις δια νόμου σε όλα, αυτό που θα κάνεις στην πράξη θα είναι θα καταστρέψεις την αγορά ακινήτων. Εντάξει, υπάρχει πάντως πρόταση για αγορά ακινήτων, για επιδότηση ενοικίου. Η αγορά ακινήτων είναι η μισή μας οικονομία. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι και να πάρεις ένα μέτρο για να έχεις μετά ανεργία. Σημαντική αύξηση στις τιμές των ακινήτων το τελευταίο 1,5 χρόνο. Εγώ ξέρω για την Αττική εδώ για παράδειγμα, δεν ξέρω τι γίνεται στην επαρχία, αλλά εδώ στην Αττική υπάρχει. Εγώ είπα αυτό που ο κ. Πρωθυπουργός, γιατί μην είχε ρωτήσει εμένα η στήριξη. Για επιδότηση ενοικίου. Μητσοτάκης δεν είναι δικό μου αυτό, ούτε έχω. Επειδή το είπε εκείνος πρόσφατα, αυτό είναι πολύ πρόσφατα, γι' αυτό σας ρώτησα. Λοιπόν, πάμε πάντως, για το θέμα της στέγασης, επειδή υπάρχει πρόβλημα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και ιδιαίτερα της Νότιας Ευρώπης και τουριστικές χώρες και με την Golden Visa, άλλες χώρες βάλαν στο εθνικό σχέδιό τους το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέψεις, χρηματοδοτήσεις για τη στέγη, για ζευγάρια, για νέους, για ευάλωτους. Εδώ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Δηλαδή έρχεστε. Το αντίθετο. Έχουμε βάλει το πρόγραμμα το εξοικονομώ που είναι γιγαντιαίο. Το εξοικονομώ είναι για την ενεργειακή αναβάθμιση. Για να μπορέσει να φτιάξει τα σπίτια σου και να κερδίσει χρήματα πάρα πολλά από την αναβάθμιση του. Αυτή είναι η λογική. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ενίκιο και τη στέγη και πρέπει να σκεφτεί κάτι. Δεν ξέρω στο Ταμείο Ανάκαμψη να έχει μπει σε καμία χώρα ενίκιο. Πρώτα απ' όλα απαγορεύεται με ένα κατ' οργανισμό να βάλει ενίκιο. Ανάπτυξη στεγαστικών προγραμμάτων. Αυτό υπάρχει. Δεν το γνωρίζω. Θα σας πω αμέσως. Δηλαδή η Ισπανία, ξέρω ότι και η Πορτογαλία το έχουν στο πρόγραμμα. Δεν το γνωρίζω. Για την Ισπανία που μου λέτε, ακούω συνέχεια το ΣΥΡΙΖΑ για την Ισπανία, κάθε μέρα που βγαίνουν στοιχεία. Συγκεκριμένα, εγώ θυμάμαι τον κύριο Ανδρουλάκη να το λέει. Κάθε μέρα που βγαίνουν στοιχεία από την Ευρώπη για την Ισπανία είναι σε όλα χειρότερα από εμάς. Δεν ξέρω γιατί έχουμε τόσο Ισπανία. Στον πληθωρισμό σίγουρα. Όχι στον πληθωρισμό, σε όλα. Ξέρετε ότι πια δεν είμαστε. Στη Σύνοδο πήγε καλύτερα. Όχι. Καλά, αυτό ακόμα δεν έγινε τίποτα. Θα δούμε τι θα γίνει. Όταν γίνει κάτι θα τα πούμε. Αλλά λέω το εξής. Η Ελλάδα ήταν από το 2010 σταθερά η χώρα με τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρώπη. Σταθερά. Όλη δεκαετία του 10. Πλέον με τα στοιχεία που έβγαλε ο κύριος το Φεβρουάριο, μετά 11. Από 10, 12 χρόνια είμαστε η δεύτερη χώρα. Θα πεις δεύτερη, είσαι καλά. Στους νέους είμαστε ψηλά όμως. Αυτό είναι το. Και στους νέους είμαστε δεύτερη πια. Έχουμε περάσει στη δεύτερη θέση. Πρώτη είναι η Ισπανία. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να είναι πρότυπο μας μια χώρα που κατάφερε να είναι η χειρότερη ανεργία σε όλη την Ευρώπη. Με το μεγαλύτερο πληθωρισμό. Πρότυπο δεν είναι, αλλά μπορεί να είναι συμμαχό μας σε διάφορα ζητήματα. Δεν έχω τίποτα. Τους αγαπώ τους Ισπανούς, αγαπώ τους Ισπανούς. Αλλά ως προς τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνουν. Μου θυμίζει την πρώτη περίοδο της πανδημίας που άκουγα συνέχεια το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τι κάνει η Ισπανία, δεν τι κάνει η Ισπανία. Και όταν βγήκαν τελικά τα στοιχεία, η Ισπανία έχει αποτύχει σε σχέση με εμάς εντελώς. Μα μην είναι θεοποιούμε άλλες χώρες. Σας είπα. Προσπαθούμε να κυβερνήσουμε με μία σύνεση. Μάλιστα. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις. Κάθε απόφαση έχει ένα αντίκτυπο κάπου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είπατε για το πλαφόν στα καταστήματα, στις εμπορικές μισθώσεις, ότι είναι μια προσπάθεια να περιοριστεί, να μην έχουμε κύμα ανεργίας. Ένα από τα μέτρα που παίρνετε. Σκέφτεστε να συνδυάσετε αυτό το πλαφόν με μια απολύση εργαζομένων για τις επιχειρήσεις που θα το εφαρμόσουν. Δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό, η αλήθεια είναι. Και αυτό θυμίζω ότι όλα τα μέτρα τα οποία είχαμε λάβει εν μέσω COVID είχαν τέτοια ρήτρα. Mm-hmm. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάρουμε σε αυτή την κατάσταση οικονομίας ένα τέτοιο μέτρο. Διότι θα καταδίκασαν οι επιχείρησεις ενδεχομένως να καταστραφούν. Δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, ΦΠΑ στα τρόφιμα. Είχαμε χθες εδώ το βράδυ τον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίος μας είπε το εξής, ότι δεν μπορεί να είναι πολύ, πρέπει να μπορεί να είναι πολύ μικρός ο αριθμός των τροφίμων που ενδεχομένως το προϊόν μπορεί να μπουν σε μείωση ΦΠΑ. Γιατί όταν το είπα το ψωμί μόνο και τα γάλατα, μας είπε μόνο ψωμί και γάλατα σημαίνει δεκάδες προϊόντα από το ψωμί και τα γάλατα. Και είπε ο ίδιος 2-3 προϊόντα ενδεχομένως. Ανέφερε και ονομαστικά τον αριθμό αυτό, γι' αυτό και το λέω σε εσάς. Η άσκηση της μειώσεως του ΦΠΑ σε κάποιο κομμάτι των τροφίμων γίνεται κατά βάση με το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Διότι είναι μια άσκηση δημοσιονομική. Ναι. Δεν είναι μια άσκηση αναπτυξιακή για να έχω την αρμοδιότητα. Είναι μια άσκηση καθαρά δημοσιονομική. Πόσο μας κοστίζει αυτού του τύπου η απόφαση. Άρα δεν μπορώ να σας το πω εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτό είχα τον κύριο Σκυλακάκη εδώ. Είναι πολύ αρμοδιότητα σε μου για αυτά τα θέματα. Ναι, θέλω να πω όμως ότι αυτό είναι προφανώς η απόφαση του Υπουργείου. Γι' αυτό και ρωτήσαμε τον κύριο Σκυλακάκη χθες και μας το περιόρισε αρκετά. Δηλαδή μας είπε ότι αν συμβεί αυτό θα αφορά ενδεχομένως. Μπορεί να αφορά μόνο 2-3 προϊόντα γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος φερρυπίν των προϊόντων που έχει ένα αρτοπείο. Γενικά θέλω να πω στον κόσμο με πολύ μεγάλο σεβασμό για την κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη και ο κόσμος. Άκουσα πριν και τα σχόλια του κ. Καραμέρα, σωστά ήταν. Για το πώς μας πλήττουν τα μέτρα και οι κυρώσεις. Αλλά θα ήθελα μετά να κάνω κάποιο σχόλιο σε αυτά.
Είναι προφανές ότι έχουμε μπει σε μια πολύ περίεργη οικονομική φάση. Οι Ρώσεις βλάπτουν όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες και τη δική μας. Βλέπετε ότι αυτό δεν έχει αφήσει καμία ευρωπαϊκή χώρα να επηρεάσει και ούτε και το πολιτικό σκηνικό σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι χρήσιμο σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση να μην κάνουμε άγαρμες κινήσεις που θα μας βλάψουν περισσότερο. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο λόγο χρέους προς το ΕΠ και εκτός επενδυτικής βαθμίδας. Αν εμείς μπούμε στο μάτι των αγορών, θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά. Άρα αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Γι' αυτό πρέπει να κυβερνούμε με μια σύνεση. Ωστόσο, σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πω, ότι ψωμί για παράδειγμα, και το υπολογίζει, γιατί έχει κάνει κάποιους υπολογισμούς και λέει 150 εκατομμύρια είναι η μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί. Δεν είναι ένα πολύ μεγάλο κονδύλι αυτό. Και είναι μια βοήθεια για κόσμο, γιατί το ψωμί μπαίνει και στο τελευταίο ελληνικό σπίτι. Ως προς τις οικονομικούς υπολογισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να τους κάνω μόνος μου. Μέχρι στιγμής δεν οπουδήποτε να πέφτουν και μέσα, για να μην ειλικρινείς. Θα εμπιστευτώ περισσότερο τον κύριο Σκυλακάκη και των προοικονομικών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, πολλά που σας λένε, τα κάνετε με λίγη καθυστέρηση. Του έχει τεθεί η άσκηση και την άσκηση την κάνει. Όταν θα καταλήξει ότι πραγματικά αντέχουμε, να είστε βέβαιοι ότι η βούλησή μας δεν είναι το να ταλαιπωρήσουμε κανέναν, ούτε να φέρουμε σε δύσκολη θέση κανέναν. Θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε χρήσιμοι. Ναι. Χρήσιμοι θα πει να είμαστε και υπεύθυνοι. Να κάνω ένα ερώτημα. Ο κύριος Κυλαγάκης είπε ότι μπορεί η μείωση του ΦΠΑ να χαθεί. Εγώ να το ακούω αυτό. Δηλαδή ότι μπορεί να μην φτάσει στον κόσμο ως μια ανάγκη. Γιατί δεν πηγαίνετε να κάνετε μια παρέμβαση, δηλαδή 3% στα ενίκεια, 2% στο ΦΠΑ. Σήμερα ο Τσίπρας ήταν στο Ηράκλειο και σας έλεγε ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ρήτρα εσχροκέρδειας Μητσοτάκη. Γιατί πηγαίνετε να κάνετε ένα πλαφόν στη ρήτρα που ταλαιπωρεί τους λογαριασμούς και τον κόσμο. Ρήτρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λέτε. Η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν σας έχει έρθει λογαριασμός του ρεύματος. Τι είναι, έλεγε ο κ. Τσίπρας να βάλουμε πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Να κάνετε μια παρέμβαση εκεί, να μην έχετε αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά πετσοκόβει το εισόδημα του κόσμου. Γνωρίζετε την ρήτρα. Εσείς θα μου πείτε, γιατί εγώ ρωτώ κάθε βράδυ τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δεν μπορούμε να εξηγήσει ένας. Είναι θέμα κατανάλωσης. Εάν έχει πει πράγματι. Εγώ ξέρω ότι είναι ένας αλγόριθμος. Ένας πρώην πρωθυπουργός ότι μπορεί να βάλει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, ο άνθρωπος είναι. Πάντως αυτό πρέπει να πω. Είναι τον κόσμο, το κύριε Γεωργιάδη. Περισσότερα το ψωμί. Για τον κόσμο όταν απασχολούν τα πάντα. Γι' αυτό και βγάζουμε διπλάσια επιδότηση στο φυσικό αέριο που εξαγγείλαμε σήμερα. Γι' αυτό και βοηθάμε τον κόσμο. Που δεν θέλουμε φυσικό αέριο, γιατί ζέστανε. Να καταλάβουμε τι θα πει ρήτρα προσαρμογή πρώτα. Πριν αποφασίσουμε αν τι μπορούμε ή δεν μπορούμε να τι βάλουμε πλαφόν. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε την κουλτούρα των κλειστών συμβολέων. Και εγώ δεν την έχω, το δικό μου σπίτι. Και εγώ δεν έχω. Στην Ευρώπη που είναι πιο μαθημένη από κρίσεις. Είναι πιο ευρεία η άποψη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να κάνουν κλειστά συμβόλαια. Λέει χωρίς ρήτρα προσαρμογής. Τι σημαίνει αυτό. Το ξέρω ο κόσμος τον Αύγουστο αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Πραγματικά τώρα. Μα φυσικά και δεν το ήξερε. Μα άμα το ήξερα, εγώ δεν θα έκανα για το δικό μου σπίτι κλειστό συμβόλαιο. Δηλαδή αφήσαμε τον κόσμο έρμεο στους παρόχους. Μα δεν αφήσαμε τον κόσμο. Δεν υπήρχε. Αν θα βρει ήταν ελάχιστες οι επιχειρήσεις. Για σπίτια δεν γνωρίζω καν αν υπάρχει που είχαν κάνει κλειστά συμβόλαια στην Ελλάδα. Το κλειστό συμβόλαιο όμως τι σημαίνει για να είμαστε συνοημένοι. Σημαίνει ότι αν πέφτει η τιμή της ενέργειας, θα συμπληρώνει πάρα πολύ ακριβότερα. Κιλοβατόρα, ναι. Άρα, τι θα πει όμως αυτό. Σαν τα δάκρυα τραπεζών τα παλιά, τα σταθερά και τα κειμενόμενα. Όταν πας σε μια εταιρεία και ζητάς κλειστό συμβόλαιο και στο δίνει, η εταιρεία αυτή για την κατανάλωσή σου χετζάρει την τιμή. Αυτόματα την κλειδώνει με τον πάροχό σου από το εξωτερικό. Που του δίνει ενέργεια. Άρα λοιπόν, όταν εσύ δεν έχεις χετζάρει την τιμή, άρα δεν έχει χετζάρει και ο πάροχό σου. Αν πάρεις πλαφόν, θα οδηγήσει αυτόν τον πάροχο στη χρεοκοπία. Τώρα όμως πραγματικά το ίδιο σωτήρις είναι σαν και αυτό που πάθαμε με τα ψηλά γράμματα στα δάνεια. Δηλαδή έχει μπλέξει ο κόσμος. Πρώτον και δεύτερον, πολλοί κάνανε κλειστά συμβόλαια. Κύριε Γεωργιάδη, δεν κατηγορώ κανένα. Σας λέω ότι θα πει ρήτρα προσαρμογής. Κάνανε κλειστά συμβόλαια και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες στη ΡΑΕ. Αλλάξανε, τους ξαναβάλαν τη ρήτρα. Το θέμα που έβγαλε η Καθημερινή. Κάποιοι ιδιώτες, έτσι, κύριε Σοφέμα. Διάβασα το άνθρωπο της Καθημερινής. Εγώ δεν έχω αρμοδιότητα στην ενέργεια. Για να μιλήσω λίγο παραπάνω και δεν μπορώ να το ξέρω. Εάν έχει γίνει παρανομία, είμαι βέβαιος να ελεγχθεί. Ξαναλέω όμως. Ψηλά γράμματα ήταν. Δεν ήταν για να λέει κάποιος που έχει κυβερνήσει, θα βάλω πλαφόν στη ρήτρα προσαρμογής όταν οι τιμές διεθνώς αυξάνονται, αυτό σημαίνει καταδικάζω τις εταιρείες σε χρεοκοπία και ανθρώπους να μείνουν χωρίς ρεύμα. Αυτά που χρεοκοπία των εταιρείων. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει και σήμερα ο κ. Τσίπρας, το ξανάκουσα πάλι σήμερα, επιμένει στο ποσό το οποίο έχει πει δημοσίως. Εσείς το καταλαβαίνετε, θα σας λέω ή όχι. Ένα
Εντάξει, έχει μια λογική αυτό που λέτε. Από την άλλη, η παρέμβαση δεν θα είναι μόνο στρίτερα, θα είναι συνολική. Και το ξέρετε. Μα πώς θα κάνει συνολική παρέμβαση? Για παράδειγμα, να σα πω κάτι. Όταν παίρνει φυσικό αέριο, βρέπει ότι σήμερα πέντε φορέ πάνω από αυτό. Επικαλούμε την Καθημερινή. Έχει πρωτοσέλιδο που επιχείρησε να πει εντολή για διπλάσια παραγωγή λιγνίτη. Που σημαίνει ότι παραδεχόμαστε εμέσω ότι η τιμή είναι χαμηλότερη. Το ανακοίνωσε δεν είναι μέσα, δεν είναι το φυσικό αέριο. Δεύτερον, την Δευτέρα 33,9 ή 39,3 η αύξηση της ενέργειας για το 24ωρο, 24ωρο βέβαια, 3,3 η συμμετοχή του λιγνίτη, που σημαίνει δεν δούλεψαν τα λιγνητορυχεία, τα λιγνητοργοστάσια. Και εγώ λυπάμαι που το λέω, μακάρι να είχαμε τις άπες σε τέτοιο βαθμό που να μην τα είχαμε ανάγκη. Τι δεν δούλεψαν, 3,3 ήταν στο μείγμα η συμμετοχή. Πάμε λίγο μετά. Πάμε να το εξηγήσουμε για να το καταλάβουμε. Μέχρι τις στιγμές που έχουμε τώρα τόσο μεγάλη αύξηση στο φυσικό αέριο στο πετρέλαιο, έβαζε τη ΔΕΗ μέσα 400 εκατομμύρια το χρόνο. Γιατί ο λιγνίτης, πέραν του καυσίμου του αυτού καθ' αυτού, έχει πάνω τις ρίδες για το CO2. Και έχει το εξής μεγάλο πρόβλημα η ΔΕΗ, ότι τα εργοστάσια μας είναι παλιάς τεχνολογίας και για να λειτουργήσουν αρκετά χρόνια ακόμα θέλουν σοβαρές επενδύσεις, αποθειοποίηση κλπ. Να επιμείνω λίγο ακόμα, συγγνώμη, συγχωρείτε. Το μικρό μείγμα λιγνίτη δεν έγινε γιατί κάποιος είπε μην καις λιγνίτη για πολιτικούς λόγους, είναι γιατί δεν συνέφερε ο λιγνίτης. Η αύξηση τώρα του λιγνίτη γίνεται πάλι τον ανάποδο λόγο. Γιατί τώρα εκεί που έχει πάει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αρχίζει και είναι δεν συμφέρει. Είναι πιο συμφέρον. Ερώτηση. Ξακολουθεί να λέει πάρα πολύ ευκαιρία. Η ιδέα του λιγνίτη είναι φτηνή ενέργεια, είναι μια λανθασμένη ιδέα. Θα επιμείνω στο 1,4 δις που λέει ο κ. Τσίπρας. 1,4-1,5. Για τα υπερκέρδη. Να το πω ότι είναι με αφορμή ότι σήμερα ανακοίνωσε η ΔΕΗ μεν κέρδη 850 εκατομμύρια, αλλά είπε ότι από τα 850 τα 800 τα έδωσε για επιδοτήσεις. Άρα πάει με ζημιές. Άρα είναι μείον 150 εκατομμύρια. Άρα δεν υπάρχει το 90%. Αυτό που λέει η κυβέρνηση. Εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα εκείνη μέρα στη Βουλή που είπε 1,4%. Ναι, σήμερα 1,5 και προχθές είπε 1,7. Μετά από λίγη ώρα ανέβηκε ο κύριο Βελόπουλος και είπε 2 δισεκατομμύρια. Εγώ με συγχωρείτε, εσείς μπορεί ως δημοσιογράφος εκπομπής να λέει το καθένας ότι νούμε. Εμείς λέμε ό,τι λέει ο άλλος, μεταφέρουμε. Δεν κατηγορώ. Πού να ξέρω εγώ πόσο είναι το ίδιο. Μπορείτε εσείς να λέτε ό,τι θέλετε, δημοσιογράφηστε. Όταν κυβερνάς μια χώρα, παιδιά, θέλω πολύ ήρεμα το. Δεν θέλω να τσακωθούμε τίποτα. Σας βλέπουμε, είστε σήμερα. Θέλω πολύ ήρεμα το δούμε. Τι θα πει να κυβερνάς? Το να πω εγώ έχουν βγάλει 1,4 δισεκατομμύρια δεν λέει τίποτα. Το να δω ότι έχουν βγάλει 1,4 δισεκατομμύρια και να τους φορολογήσω είναι άλλο πράγμα. Πότε θα το δούμε αυτό? Ξέρετε εσείς στον κόσμο κάποιον τρόπο φορολόγησης προτού οι εταιρείες καταθέσουν τα ετήσια τους βιβλία στην εφορία? Η προκαταβολή που εισπράττει το κράτος από. Μα και η προκαταβολή του φόρου, κύριε Ξενάκη, γίνεται με βάση την προηγούμενη φορολογική δήλωση. Σύμφωνοι. Άμα πας την προηγούμενη εδώ, δεν έχεις να πάρεις. Και πώς θα βγάλετε τα νούμερα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυθαίρετο νούμερο του 1,4. Απευθύνω στους τηλεθεατές τώρα. Εσείς που με παρακολουθείτε, όσοι έχετε κάνει μια επιχείρηση στη ζωή σας ή ξέρετε πώς πληρώνει φόρο μια επιχείρηση. Μπορεί να πάρεις φόρο από κάποιον πριν καταθέσει τη δήλωση? Σας είπα, μια περίπτωση. Όχι, αλλά μπορείς. Μα αυτό που λέτε είναι προκαταβολή. Με βάση την προηγούμενη. Αν πάτε την προηγούμενη, δεν είχα κέρδη κατά τον κύριο Τσίπρα. Αλλά δεν παίρνει τίποτα. Υπάρχει όμως πρόσβαση στα στοιχεία του Target Model. Μπορούμε να το συνεννοηθούμε αυτό. Είναι το χρηματιστήριο της ενέργειας. Από εκεί βγαίνει το 1,4. Το χρηματιστήριο της ενέργειας δεν βγάζει κέρδη μια εταιρεία, κύριε. Τα κέρδη μια εταιρεία δεν είναι μόνο η ενέργεια. Τα κέρδη μια εταιρεία είναι πολυσύνδετο πράγμα. Είναι τέσσερις παραγωγή. Αποφασίζει ποιο θα βάλει την τελευταία μεγαβατόρα. Με υψηλή τιμή και θέλετε να πείτε ίδιο ότι αυτοί συνονοούνται? Α, όχι, εγώ σας ρωτάω. Όχι, όχι, έτσι δεν γίνεται. Η αντιπολίτευση σας τώρα λέει τα καρτέλ της ενέργειας. Αυτό που λέτε τώρα. Δεν το λέω εγώ. Το λέει αντιπολίτευση και λέει καρτέλ της ενέργειας. Αυτό που λέτε τώρα. Αυτό που λέτε τώρα σημαίνει ότι κατηγορείτε τον κύριο Μυτιληναίο, τον κύριο Περιστέρη, τον κύριο Βαρδινογιάννη και τα ελληνικά πετρέλαια ότι παρανομούν ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μπουν φυλακοί. Και πρέπει να τους δημεύσουμε την περιουσία. Αυτό λέτε. Πώς ορίζει, αυτό θα πει καρτέλ. Εγώ δεν φοβάμαι, κύριε Γιουλιάδη. Μιλάμε τώρα σοβαρά. Σας ρωτάω λοιπόν. Η αντιπολίτευση σας μιλάει για καρτέλ. Λέτε η αντιπολίτευση λέτε τα ονόματα. Ότι οι κύριοι που προανέφερα έχουν κάνει καρτέλ. Γιατί δεν τους το είπατε στη Βουλή? Εγώ θα απαντήσω για την αντιπολίτευση, την αξιωματική και την. Αυτά τα λέμε σοβαρά τώρα. Όχι, το ερώτημα είναι. Το 1,4 δεν βγαίνει αυθαίρετα. Βεβαίως σας έχω δώσει πίνακες. Κάθε νούμερο που λέει ο Τσίπρας είναι αυθαίρετο είναι άσχετο από λεφτά. Δεν ξέρει ότι την προπαίδεια να κάνει ο Τσίπρας. Εγώ σκύρω όταν το φέρω τώρα να πει την προπαίδεια θα κάνει 50 λάθη. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Και το δυστύχημα δεν είναι ότι δεν ξέρει.
Το δυστύχημα μετά από 5 χρόνια πρωθυπουργός εξακολουθεί να μην ξέρει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Έχουμε καμιά εικόνα. Αλλά ξαναλέω όμως, για να πει στα σοβαρά ως πολιτικός ότι υπάρχει καρτέλ και ότι οι τέσσερις συνεννοούνται. Δεν σας το λένε. Σημαίνει ότι πρέπει να μπουν φυλακοί. Αυτό λες. Εγώ δεν το λέω δεν αυτό. Δεν το πιστεύω ότι συμβαίνει. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Γιώργο, με συγχωρείτε. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, ο πρωθυπουργός είπε ότι θα βάλει 90% εφόσον σε υπερκέρδη. 23 ναι. Μαρτίου. Αν λοιπόν υπάρχουν υπερκέρδη, έστω και το 1% από αυτά που λέγει ο Τσίπρας, έχουν παρανομήσει. Σωστά. Όχι καθόλου. Όχι, δεν έχουν παρανομήσει. Γιατί αυτοί αν έχουν χεντζάρι με χαμηλότερο τιμή το καύσιμο και το που έχει αυξηθεί η διεθνή τιμή που λάνε με υψηλότερη τιμή το καύσιμο, έχουν κερδίσει νόμιμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καρτέλ δηλαδή. Και λέει προ θα το φορολογήσω. Το καθαρίσαμε. Θα φορολογηθούν αυτό θα του φορολογήσει πότε. Όταν καταθέσουν ισολογισμό, φανεί ότι βγάλανε. Ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποιεί τη λέξη καρτέλ. Τη χρησιμοποιεί και σήμερα. Αυτό θέλω να πω. Ο κύριος Τσίπρας, αν πιστεύει ότι υπάρχει καρτέλ στα αλήθεια και το λέει για αντιπολιτευτικούς λόγους, θα πάει αύριο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το χρησιμοποιεί. Θα καταθέσει μια επίσημη καταγγελία. Αν θέλει να έρθει το Υπουργείο Ανάπτυξη για να μεταφέρω εγώ, έχω θεσμική αρμοδιότητα, να διαβιβάσω. Δέχομαι να παραλάβω το ΣΥΡΙΖΑ αυτή την καταγγελία και εφόσον γίνει επίσημη καταγγελία από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορεί να γίνει επίσημη, ένα ξέρω ότι γίνεται ήδη. Η Βουλή είναι, μπαίνουμε και μιλάει. Πώς. Εάν πιστεύει στα αλήθεια ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει καρτέλ στην ενέργεια, θα κάνει επίσημη καταγγελία και θα αναλάβει και τις αστικές ευθύνες αυτής της καταγγελίας. Πάντως λοιπόν, σήμερα το Ηράκλειο μίλησε για να Μητσοτάκη στα καρτέλ. Εάν πεις ότι οι άνθρωποι αυτοί παρανομούν και τον πάνε μετά στα δικαστήρια, θα του πάρουν και το λογό του. Το ερώτημα είναι άλλο, κύριε. Και μιλάμε σοβαρά τώρα. Το target model. Επαναλαμβάνω, στη ζωή, να το ξαναθέσω το ερώτημα. Σε μια κρίσιμη στιγμή όπως είμαστε τώρα, πρέπει αντί να λέμε πομφόλιγες για να κερδίσουμε ψήφους, να μιλήσουμε στον κόσμο σοβαρά. Πομφόλια, κύριε Γεωργιάδη, είναι να αυξάνετε την επιδότηση στο διπλάσιο τον Απρίλιο που τελείωσε το κρύο στο φυσικό αέριο. Και σας το λέω σαν καταναλωτής φυσικού αερίου. Να το κάνατε πριν από 6-8 μήνες. Που λέγατε μάξιμου τα Χριστούγεννα η ακρίβεια. Ο κύριος Κρέκας έλεγε ένα 2 ευρώ η αύξηση στο λογαριασμό. Ότι υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά που εξακολουθούν να καταναλώνουν φυσικό αέριο και όλο και το στην χρόνο. Αττική. Όλο το χρόνο. Και επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε δεν είναι. Ναι, αργήσαμε λίγο, αυτό σας λέω. Μήπως να σταματήσει η λειτουργία του χρηματιστηρίου ρήπων με κάποιον τρόπο θα βοηθούσε σε μια κατεύθυνση. Η λειτουργία του χρηματιστηρίου ρήπων δεν είναι ελληνική απόφαση. Δεν είναι ελληνικό αυτό, λέω. Δεν το αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση. Έχουν γίνει συζητήσεις στην Ευρώπη για το CO2. Έχουν γίνει, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, παραλαμβάνω. Εγώ δεν έχω αρμοδιότητα. Έχουν γίνει τέτοιες συζητήσεις. Δεν θα το απέκλει αν συνέβαινε κάποια στιγμή. Αν συνεχιστεί αυτή η κρίση. Στη σύνοδο ήταν ευκαιρία να το ζητήσουμε πάντως. Δεν θα το απέκλει αν συμβεί. Δεν είναι τόσο απλό να συμβεί. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτό θα σήμαινε αμφισβήτηση όλη τη προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να γυρίσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Η ρήτρα του CO2, να καταλάβετε, έχει μπει. Για να δημιουργεί, το άνθρακα, έχει μπει για να δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ΑΠΕ και να γίνονται επενδύσεις και έρευνα και τεχνολογική αναβάθμιση στις ΑΠΕ. Αλλά τώρα έχουμε πόλεμο. Εγώ έχω τον Γεωργιάδη που λέει: έχουμε πόλεμο. Όταν καλά, έχουμε άμα το έλεγε απλώς ο Γεωργιάδης, δεν θα είχε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πόλεμο στα αλήθεια. Δέστε μου κάτι, μισό λεπτάκι, μισό, γιατί μην πάμε τώρα στις ΑΠΕ και σε αυτό και σε αυτό. Είναι μια συζήτηση πιο μακριά. Γιατί τώρα πάμε για το σήμερα λιγάκι. Σήμερα λοιπόν είπατε ότι θα βάζετε. Θα μαθαίνουμε, γιατί εμείς το λέμε μέρες αυτό. Σωστά. Ποιοι είναι οι μαυραγωγοί. Να μαθαίνουμε ποιοι είναι. Είπατε και σκληρή φρασιολογία ότι σε πόλεμο επάνω ποιο το κάνει αυτό είναι μαυραγωγητισμό. Εγώ συμφωνώ απολύτω μαζί σα. Πώς θα ξεπεράσει το εμπόδιο που επικαλούσατε μέχρι τώρα του νόμου και το ότι μα δεν το είπα στη Βουλή. Είπα στη Βουλή ότι πρώτον θα λέμε και στο νόμο και στα δελτία που θα βγάζουμε με την επιφύλαξη ότι αυτό το πρόσωπο μπορεί να πέσει σε ένα δικαστήριο για να δείχνουμε ότι υπάρχει πιθανόν και να το έχουμε αδικήσει. Και είπα ότι αυτό θα κριθεί σίγουρα σε ένα δικαστή. Ναι. Δεν έχω αμφιβολία ότι οι εταιρείες θα προσφύγουν για την αντιταγματικότητα του. Προφανώς. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εσείς τη δουλειά σας τώρα και το δική τι θα πει ο δικαστής δεν το γνωρίζω. Ναι. Μπορεί και να πέσει αυτός ο νόμος. Δεν είμαι. Αν με ρωτάτε, αν θεωρώ στο 100% ότι. Εγώ δεν έχω νόμο που πει στο δικαστήριο. Αλλά αν μου πείτε ότι μπορεί να συμβεί αυτόν. Πάντως, με συγχωρείτε, όταν κάποιος τρώει πρόστιμο 650.000 ευρώ, δεν είναι ένα προστιματάκι αυτό 650.000. Είναι τεράστιο πρόστιμο. Αυτό το είναι πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει μπει ποτέ στην ιστορία. Και το προφανώς κάτι έχει κάνει. Ποιο είναι εγώ έχω μια απορία. Το ποιο είναι το μάθαμε, νομίζω, με έναν τρόπο που δεν ξέρουμε. Εμείς έχουμε φτιάξει αυτή τη διάταξη του πλαφών. Του πλαφών στο κέρδος. Και τι λέμε. Μετράμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και λέμε όσο περιθώριο κέρδος είχε στη σοκολάτα ή ον αμυγδάλου, λέω ένα παράδειγμα τώρα,
Δεν θα κάνω διαφήμιση, όπως αυτή μου στο μυαλό. Δεν θα μου αρχίσουν να κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, πόσο ποσοστό έχει κέρδος αυτή τη σοκολάτα, ρε παιδάκι μου? 10%. Πολύ ωραία. Σήμερα πρέπει να, όταν θα σε ελέγξουμε πόσο την αγόρασε με τον πιλάτη, να έχει 10%. Αν έχει 11%, έχει κερδίσει 1% παραπάνω. Τι κάνει λοιπόν η έλεγχο που κάνουμε στο σούπερ μάρκετ? Μαζεύει όλες τις διαφορές στις τιμές στα προϊόντα και βγάζει ένα ποσό που έχει κερδίσει παραπάνω από αυτό που σου έχω επιτρέψει. Συγκεκριμένη αλυσίδα, το ποσό αυτό ήταν 320.000. Είχε κερδίσει 320.000. Είχε κερδίσει επιπλέον 320.000. Το πρόστιμο το διπλάσιο. Το πρόστιμο είναι ακριβώς το διπλάσιο. Από ήδη γενικά. Δηλαδή σου παίρνουμε το κέρδος που έβγαλες, σύν άλλο τόσο για να το ξανακάνεις. Αυτό είναι το, αυτή είναι η λογική. Απλώς η εταιρεία τώρα έχει προσφύγει ή θα προσφύγει προφανώς. Η εταιρεία έχει προσφύγει ήδη. Χωρίς να καταβάλει κάποιο ποσό μέχρι να κάνει την προσφυγή. Για να κάνει προσφυγή πληρώνει το 50%. Έτσι είναι. Καταβάλει τα 320. Και πότε βγαίνει αυτό? Πότε τελεσυδική αυτό? Είναι σαν τη δικαιοσύνη την ελληνική. Μπορώ να σου πω ότι θα τελεσυδική την ελληνική δικαιοσύνη. Όχι. Άρα ναι. Θα μπορώ να απαντώ σε όλα. Όχι. Αυτό θέλω να πω ότι πάει όπως πάντα τα δικαστήρια στην Ελλάδα που έχουν καθυστερήσει μεγάλη. Αυτό είναι δημόσιο έσοδο. Βεβαιώνεται στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν εσείς τώρα θα κάνετε μια νομοθετική ρύθμιση που θα σε επιτρέπει να το κάνετε και ταυτόχρονα να δημοσιοποιείτε το όνομα του αυτού που έχει προκύψει ότι έχει παράσταση. Είχαμε κάνει μια παρόμοια ρύθμιση για τον COVID. Ναι. Και δημοσιοποιούσαμε τις εταιρείες που παραβίαζαν τα μέτρα COVID. Και βάζαν και χαρτί απ' έξω. Εκεί θα είμαι ειλικρινής. Είχαμε μια μεγαλύτερη νομική ασφάλεια λόγω της δημόσιας υγείας. Μπορούσαμε να πούμε σε ένα δικαστήριο, δεν πάμε περιμένουμε πότε θα τελειώσει δίκη, γιατί μετά θα έχουμε πεθάνει. Μάλιστα. Τώρα δεν είναι τόσο. Ναι. Είναι λίγο πιο δύσκολο νομικά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό και είπα, θα προτιμούσα στη διάταξη αυτά τα κόμματα να το ψηφίσουν όλα, ώστε να μπορούμε να επικαλεστούμε την ανάγκη δικαστικά ακόμα και από την πλήρη σύμπνοια της Βουλής. Χτες λέει η αντιπολίτευση ότι εσείς λέγατε ότι μου θυμίζουν το πλήθος του εξαγριωμένου, τον όχλο που πήγε έξω από το σπίτι της Πισπυρίγκου, αυτοί που θέλουν τα ονόματα. Κάνει ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ με 31 βουλευτές. Δεν έχετε δει καθόλου τι έχω πει. Είπα. Δεν μου άρεσε η Ελλάδα να γίνει καθόλου ζούγκλα και το εξακολουθώ να το λέω. Γι' αυτό και είπα, θα γράφω από κάτω ότι μπορεί και να αλλάξει. Και μπορεί και να έχουμε κάνει και λάθος. Στην ίδια εκπομπή είπα όμως ότι λόγω της έκτακτης συνθήκης η δική μου πολιτική βούληση κλείνει περισσότερο στο να φτάσουμε να τα δημοσιοποιήσουμε παρά όχι. Πολλοί λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να μείνουν στο Α και να μην προβάλλουν το Β. Αυτό το έχω πει στη Βουλή πριν από μια εβδομάδα το ίδιο. Πριν από μια εβδομάδα δείτε την Βουλή. Η ερώτηση δηλαδή έγινε μετά. Η ερώτηση έγινε πολύ μετά προφανώς. Αν δείτε την πρώτη συνεδρίαση του νομοσχεδίου μου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, η διάλογο με τον κύριο Βιλιάρδο τη Ελληνική Λύση, είπα ότι και εγώ, παρόλο που τα θεωρώ ότι είναι ακραίο μέτρο και παραβιάζεται GDPR και όλα αυτά, παρατάθηκε υπό τις παρούσες συνθήκες σκέτο ότι πρέπει να γίνει. Δεν έχει να παίξει ερώτηση. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Μόνο σε ένα έκτακτο μέτρο το βλέπω. Δεν το έβλεπα σε βάθος χρόνου. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικό σε αυτά τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα για πάντα. Ναι. Γιατί είναι μέτρα που πρέπει να έχουν μια ισορροπία εδώ. Εντάξει, αλλά είναι ένα μέτρο, εγώ θα πω, γιατί το λέω τις εβδομάδες, δύο-τρεις εβδομάδες εδώ πέρα. Είναι μέτρο το οποίο νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην ανάγκη που υπάρχει για τον κόσμο αυτή τη στιγμή που δυσκολεύεται. Και αυτό και το ζηγούμε. Δυσκολεύεται. Ειδικό φόρο κατανάλωση, υπάρχει κανένα ζήτημα, κανένα θέμα. Μα είχατε τον κύριο Σκυλακάκη εδώ χθες. Καλά τώρα να με ρωτήσουμε και εσάς, τώρα πειράζει. Δηλαδή, έχουμε και μια μισή εκπομπή και σήμερα. Και χθες είχαμε εκπομπή. Να το πω αλλιώς. Μήπως θέλετε να κάνετε κάποιες μειώσεις και θα σας αφήνω Σκυλακάκη που είναι το κλειδί του ταμείου. Εάν είχατε δύναμη, θα ήθελα να μειώσουμε όλους τους φόρους του ελληνικού φοροκατανάλωση. Όχι πάρα πολύ. Είμαι κατά των φόρων. Οι φόροι δεν μου αρέσουν γενικώς. Ωραία, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά λοιπόν. Μισό λεπτό. Αντιλαμβάνεστε, βλέπετε δημοσκοπήσεις όπως βλέπουμε και εμείς κάθε μέρα, λες και έχουμε εκλογές, έχουμε δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Δεν έχουμε εκλογές προφανώς. Σημειώνουν δύο πράγματα οι δημοσκοπήσεις. Είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, απέχει από το ΣΥΡΙΖΑ 7, 8, 9 μονάδες δημοσκοπήσεις τελευταίες που έχουμε δει. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο κόσμος λέει πως η ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ από τον πόλεμο, πιο πολύ την πανδημία. Είναι αποτέλεσμα του πολέμου, προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι και η ακρίβεια. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικό εκτός από όλο το υπόλοιπο για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις πολιτικές που ακολουθούνται και σε σχέση με τον κόσμο ο οποίος δυσφορεί στην καθημερινότητά του. Μπαίνοντας προχθές στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ναι, μου είπε ένας δημοσιογράφος και με μια κάμερα μου από ένα κανάλι της Θεσσαλονίκης, το TV100, τι θα κάνετε για να αντιστρέψετε τις δημοσκοπήσεις που πάνε τόσο άσχημα. Και μετά στην ομιλία μου μέσα, ενώπιον του Πρωθυπουργού, είπα το εξής. Εάν έχουμε φτάσει στο σημείο στη Νέα Δημοκρατία να θεωρούμε μετά από όλα αυτά ότι οι δημοσκοπήσεις μας έχουν 7, 8, 9 μονάδες μπροστά, ότι είναι ότι πάνε δημοσκοπήσεις πολύ άσχημα, πάει να πει ότι διάγουμε μια περίοδο πολιτική εγώ δεν είπα έτσι πάντως. Εγώ δεν είπα λοιπόν, έτσι. Πάμε τώρα. Είναι λογικό η ακρίβεια που δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη και υπαρκτή και βάζει τον κόσμο σε πολύ μεγάλη δοκιμασία
να μας ωφελήσει πολιτικά. Όχι. Σίγουρα θα μας βλάψει. Ωραία. Ό,τι και να κάνουμε θα μας βλάψει. Γιατί όσο και αν δεν φταίμε, γιατί αυτή η ακρίβεια είναι προφανώς εισαγόμενη και λόγω του πολέμου, αλλά όσο και αν δεν φταίμε, ο άλλος που πάει στο σούπερ μάρκετ ή που βάζει καύσιμα ή που τούτο λεγόμενο ΔΕΗ, εμένα βλέπει τη τηλεόραση, εμένα θα βρίσκει. Ποιον θα βρίσκει, τον περαστικό? Λογικό. Είναι ένα από τα σημεία τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Άρα αυταπάτη ότι όλο αυτό μας ωφελεί πολιτικά δεν έχουμε. Τώρα, θέλω να είμαι επίσης ειλικρινής. Θεωρώ ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις υπό τις δεδομένες συνθήκες δεν είναι και τραγικά άσχημες. Ναι. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα. Ναι, αλλά... Εγώ, αν δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, θα με προβλημάτιζε ότι ρε παιδάκι μου, του έχουν συμβεί του Μητσοτάκη. Όλα αυτά που του έχουν συμβεί και παραμένει 8-9 μέρες μπροστά. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το δείτε με μια πορεία που έχει. Η πορεία που έχουν είναι ότι λίγο-λίγο, εγώ δεν λέω πως έγινε απότομα αυτό, αλλά λίγο-λίγο-λίγο αυτό συνεχίζεται. Και μπορεί σε δύο μήνες να έχουν γίνει τραγικά. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε πολύ καλά πολιτική ιστορία, γιατί είσαι ένας και έγκλης μουσιογράφος και έμπειρος πια. Αλήθεια. Ότι έχετε μια πορεία. Πολλά χρόνια. Δεν θέλω να σας δείξω, μια πορεία την έχετε. Αλήθεια, είναι αλήθεια. Δηλαδή, από τη σχολή έχετε βγει σχετικά. Σε είπε μεγάλο. Ο τρίτος χρόνος των κυβερνήσεων, όχι εν μέσω πολέμου και πανδημίας, όλα θα τα πάνε καλά. Είναι ο χειρότερος δημοσκοπικά του χρόνος. Ο χειρότερος. Δηλαδή, αν δείτε την καμπύλη των δημοσκοπήσεων, πάντα ο τρίτος χρόνος είναι ο χειρότερος χρόνος. Και αν να ξανακερδίσει ένα κάμπι τον τέταρτο χρόνο, αλλιώς χάνει. Έτσι σημαίνει στη ζωή. Με το θεωρώ. Και η πολιτική συγκυρία είναι είμαστε στο χειρότερο μας σημείο με τα χειρότερα γεγονότα. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή έχετε μπει σε κυβερνήσεις συμμαχικές, συνεργασίες όπως λέμε στην Ελλάδα, στην κυβερνολογία, δύο φορές. Γιατί είστε, την εμπειρία στη ζωή. Γιατί είστε σήμερα τόσο κάθετος, η εμπειρία έπαιξε ρόλο ή τελικά δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Κάποτε θα γράψω ένα βιβλίο, έχω πει για όλη την περίοδο που έζησα και έζησα όλο το 10 που πολύ μέσα και όλα όσα γίνανε. Δεν θέλω τώρα να το κάνω, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που θα αναφερόμουν είναι πολιτικοί, γνωστοί, εν ζωή κτλ. Και δεν είναι ωραίο. Παιδιά, είναι φρίκι. Η κυβερνήση συνεργασία. Δεν ξέρω, ίσως άλλες χώρες να λειτουργούν, στην Ελλάδα είναι φρίκι. Δηλαδή, παίρνεις ένα νομοσχέδιο, το συμφωνούν τα κόμματα και οι αρχηγοί, λένε αυτό θέλουμε να κάνουμε και μέχρι να θέλεις να το ψηφίσεις, έχει γίνει καινούριο. Άστο. Πάντως, στη Γερμανία, ας πούμε, που το κάνουν αυτό εδώ και χρόνια, δεν έχουν πάει. Η Γερμανία, με συγχωρείτε, αυτή η κυβέρνηση που έχει, δεν νομίζω ότι έχει και το είπατε αυτό στον κύριο Μητσοτάκη μετά το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, που είπε ότι. Ό,τι πει ο λαός. Ό,τι πει ο λαός. Για να ξέρω να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα τι είπε ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ το άκουσα και νομίζω ότι το μετέφερα ακριβώς προς το. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θέλει η κυβέρνηση εργασίας. Όχι, ότι πει ο κόσμος είπε. Αυτό είπε. Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Ότι πει ο κόσμος είπε. Εγώ σας είπα. Αν ο κόσμος πει αυτό. Ότι άλλο κόμμα πει κυβέρνηση εργασίας θα πω όχι, θα κάνω αυτό την αμία με το ζόρι. Αυτό λέτε. Εγώ λέω στον κόσμο τη γνώμη μου, όπως έχω μάθει να λέω πάντα, κάποιος την παίρνει, κάποιος την πετάει. Και σας λέω. Με την εμπειρία που απέκτησα 16 χρόνια με βγάζετε βουλευτή και μετά από δύο κυβερνήσεις συνεργασίας Παπαδήμου και Σαμαρά Βενιζέλου, στις οποίες συμμετείχα, σας λέω ότι καλώς κακώς είναι μεγάλη συζήτηση, δεν λειτουργεί αυτό το μοντέλο στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο δεν λειτουργεί? Διότι όταν έχεις περισσότερο, όταν δεν υπάρχει η ηγεμονία και η ισχύ του Πρωθυπουργού, όλη η κουβέντα, η νομοθετική και η πολιτική είναι ένα ατέρμονο παζάρι. Το οποίο σε κάνει να χάνεις πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, και τώρα δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά λειτουργήσε με αυτό σκεπτικό? Η κυβέρνηση Σαμαρά, εγώ θεωρώ τον Αντώνη Σαμαρά, το ξέρω, το λέω συχνά, ήρωα. Εγώ λέω εκεί που είναι ο Σαμαράς, να είναι καλά, είναι ήρωας. Ο Σαμαράς κυβέρνησε. Σε τρικοματική κυβέρνηση με ένα κουβέλι που έφυγε στην πρώτη Στρακαστρούκα. Με ένα Βενιζέλο που δεν είχε την κοινοβουλευτική ομάδα γιατί εμείς δεν τον θέλανε. Με ένα Σαμαρά που είχε περάσει τη διάσπαση Καμένου και που είχε γίνει όλα αυτά που είχαν γίνει. Το τρέλι του βιβλίου. Με μπροστά να έχει περιφερειακές εκλογές, δημοτικές εκλογές, προεδρικές εκλογές, ευρωεκλογές. Το μέσο του Δία. Έτσι είναι η δημοκρατία. Και σε αυτή την κινούμενη άμμο που κάθε μέρα δεν ήξερε ο Χριστιανός που του ξημέρωνε, κατάφερε να κρατήσει την Ελλάδα στο ευρώ και να την κυβερνήσει σωστά. Ο άνθρωπο δεν είναι ήρωα. Αντί κύριο Γιάννη, να σου πω κάτι. Το τα κατάφερε ο Σαμαρά και τα κατάφερα πράγματι. Εγώ έχω δει πώς τα κατάφερε. Εγώ δει το Σαμαρά στο μάξι μου 3-6 ξημερώματα. Ναι. Αλλά σας λέω τώρα, είναι αυτός ο σωστός τρόπος να κυβερνεί την Ελλάδα? Θέλετε να σας πω τη γνώμη μου? Όχι. Ναι. Και εγώ μικρότερος, νεότερος. Να αναγνωρίσετε του Τσίπρα που έχει τον Καμένο. Τέτοιο ρομαντισμό. Όχι να τον βρίσκετε. Ο Τσίπρας ήταν πολύ τυχερό με τον Καμένο. Τυχερός με τον Καμένο. Πολύ τυχερός. Ήταν εύκολο να έχεις αριστερό με δεξιό. Να σας πω για τυχερός. Γιατί με τον Καμένο κάναμε μια συμφωνία. Του έδωσε το άμυνας.
Και του είπε ο Καμένος, αφού παίρνω εγώ το άμυνας, όλα τα άλλα δεν με νοιάζει. Οι ΑΝΕΛ δεν υπήρχαν στην κυβέρνηση. Μονοκομματική κυβέρνηση ήταν στην πραγματικότητα. Δεν είναι έτσι. Ό,τι ήθελε, έκανε ο Τσίπρας. Καμία σχέση με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν είναι τέτοια εξουσία. Πάντως η δημοκρατία τα έχει χάσει δύσκολα. Κύριε Γιώργη, εγώ λέει, θα έλεγα κάποτε να έλεγε ο Σαμαράς την πέρα. Αλλιώς έχει 23 χρόνια με τσάι. Λέω, η δημοκρατία. Και πρόσεξε, να έχει τον Τσίπρα πελάβνοντα φρέσκο και αμόλυντο να λέει όλες τις αυταπάτες που έχει πει τη φράση ο Τσίπρας μετά. Τον κόμμα στα πεζοδρόμια, όλοι να βρίζουν την τρόικα και το Σαμάρα. Πάντως κύριε Γεωργιάδη, να σας πω κάτι. Μπορεί να συμφωνήσει κάποιος μαζί σας και εγώ. Άρα Αντώνη Σαμαρά. Μισό λεπτό. Μπορεί και να μας ακούει και να μας βλέπει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μπορεί να συμφωνήσει σε πολλοί κόσμοι με εσάς. Και εγώ δεν είμαι πολύ φίλος των πολυκομματικών κυβερνήσεων. Όμως φαίνονται τα πράγματα, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις που λένε, ότι είναι πολύ πιθανόν να οδηγηθούμε. Ναι, θέλω να πω ότι. Αυτό βγήκε με τσουτάκι. Τι είπε, άμα όλα αυτά θα γίνει. Πολύ δεν είπε ότι εισηγούμε να γίνει. Αν υποθέσουμε ότι γίνονταν αύριο εκλογές. Αύριο εκλογές. Και είχαμε το αποτέλεσμα της opinion poll το χθεσινό που το είδαμε. 8,9. Αλλά δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, ούτε με αυτή τη δημοσκόπηση opinion poll. Θα πρέπει με κάποιον να κυβερνήσετε. Θα μου επιτρέψετε να είμαι ειλικρινής. Εγώ τις δημοσκοπήσεις όσες έχω δει τώρα και τις opinion poll είναι αυτοδυναμία. Η χθεσινή. Βεβαίως, φυσικά. Με το 31-32%. Το 32%. Ποτέ δεν τρέχει. Το 32-38 είναι πάντως. 37. Εγώ δεν έχω δει. Εγώ δημοσκοπήσαμε και λίγο. Έχει ένα ποσοστό να αποφάσει τον αυτό. Στις δημοσκοπήσεις είμαι και λίγο μανιακό. Μ' αρέσει τα νούμερα. Μ' αρέσει τα νούμερα. Όταν βλέπετε δημοσκόπηση πολύ πριν από τις εκλογές 25, το κόμμα έπαιρνε 30. Όταν έπαιρνε άλλο στη δημοσκόπηση 22, έπαιρνε 28. Ναι. Λέτε έτσι λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται εσείς από την επαφή που είχε τον κόσμο. Αφήστε το υπόλοιπο τη δημοσκοπήση. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το ίδιο ποσοστό που είχε πριν τρία χρόνια που έγινε κυβέρνηση. Το τι θα γίνει στην κάλπη, εγώ κανείς. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ το ξέρω. Κανείς δεν το ξέρω. Αυτό θα αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Μια εικόνα κοινωνίας έχετε όμως. Όποιος ισχυρίζεται ότι θα είναι δημοσκοπήσεις κακές για τη Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου κάνει λάθος. Γιατί αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι σε μια πολύ αρνητική συγκυρία για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς. Αλλά διατηρούν στον Μητσοτάκη πολιτική ηγεμονία. Ναι. Δεν έχει αφηρηθεί η πολιτική του ηγεμονία από αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και όμως, τώρα, στο σενάριο, τι θα γίνει, θα στο το δούμε. Σενάριο που αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε τώρα, έστω και με την αναγωγή που λέτε εσείς, δεν φτάνουν για αυτοδυναμία. Ποιον θεωρείτε πιο κοντινό σήμερα στη Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση? Το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Ή το Μπογδάνου. Ή το νέο κόμμα στην δεξιά πολιτική. Εθνική συμφωνία. Φαΐλο, Καναδιώτη και Βελόπουλου. Εγώ θέλω να δώσω τη μάχη αυτοδυναμία. Επειδή θέλω να δώσω τη μάχη σε αυτήν την αμέση, πιστεύω ότι αυτό είναι καλό για την πατρίδα μου, θα μου θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση καθόλου. Επειδή όμως ρωτώ μου συχνά και διαβάζω και συχνά ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο Λίμι Τζοτάκη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Βελόπουλου, σε αυτό μόνο θέλω να τοποθετηθώ. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Το ρώτησε ο κύριος Τσίπρας από την Πάτρα πριν από μια εβδομάδα. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα για να είναι σαφή ως προς την επιλογή που έχει ο κόσμος. Και αυτό που θα πω δεν είναι μορφή προσωπική προς τον Κυριάκου Βελόπουλου. Εγώ είμαι φίλο του Κυριάκου Βελόπουλου προσωπικό πολλά χρόνια και τον συμπαθώ κιόλα. Δεν έχω τον άνθρωπο, μια χαρά είναι. Μπορεί να κάνει ποτέ η Νέα Δημοκρατία συγκυβέρνηση με τον Βελόπουλο? Ποτέ είναι η απάντηση. Ο λόγος είναι πολύ απλό, το καταλάβετε αμέσως. Με το λαός πώς έκανε, κύριε Γιάννη? Ο λαός ήταν ακόμα βαθιά φιλοευρωπαϊκό όταν μπήκε στην κυβέρνηση. Έφυγε από την κυβέρνηση όταν έκανε τη στροφή ο Καρατζαφέρης. Ποια είναι τα βασικά πράγματα, αυτά που δεν μπορούν να τεθούν σαν αμφισβήτηση για τη Νέα Δημοκρατία? Η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο δυτικός προσανατολισμός της. Αυτά δεν είναι τα βασικά πράγματα. Μπορεί να είσαι Νέα Δημοκρατία και να θες η Ελλάδα να μην είναι Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν γίνεται. Μπορεί να είσαι Νέα Δημοκρατία και να μην είναι η Ελλάδα στη Δύση? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να σου πω. Ο Βελόπουλος για άλλα πράγματα. Πάει ο Βελόπουλος. Τον βγάζουμε στην άκρη. Ο Βελόπουλος θα με τον Πούτιν. Ωραία. Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, το Πασόκ, πώς το βλέπετε το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη? Σα είπα, θα μιλήσω μόνο γι' αυτό. Δεν θα πάω να βάλω τώρα βαθμολογίες σε κάθε κόμμα και δεν δική μου δουλειά. Δεν θέλω να βάλω βαθμολογία. Στο λόγο της τιμής μου, πιστεύω ειλικρινά, στο λόγο της τιμής μου, ότι η χώρα, ιδιαίτερα στις τιμές που ζούμε, χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Πολιτική σταθερότητα δεν παρέχουν στην Ελλάδα κυβερνήσεις συνεργασίας. Να παίρνει παιδί του Κουβέλη που στην πρώτη δυσκολία το βάλει στα πόδια. Η χώρα χρειάζεται στην πρώτη αγριότητα. Τι είπατε? Στην πρώτη αγριότητα, όχι στην πρώτη δυσκολία. Στην πρώτη πραγματική δυσκολία το βάλα στα πόδια. Για την ΕΡΤ, να το θυμίσουμε. Άρα λοιπόν χρειάζεται στιβαρή ηγεσία. Κατά τη γνώμη μου, θα μου πείτε την πρώτη δημοκρατία, με τι θα έλεγα. Αλλά αυτό πιστεύω. Ερώτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα στιβαρό πρωθυπουργό. Ξέρει, βρε παιδάκι μου, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα θα πα ανάδειξη. Αυτό είναι σημαντικό για τη χώρα. Είναι μεγάλο πράγμα.
Δεν κάνει λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά ξέρει ότι έχει ένα στο τιμόνι. Επί του πρακτέου, κύριε Γιάννη, επί του πρακτέου, εσεί λοιπόν, επειδή λέτε ότι η λύση είναι η αυτοδυναμία, θεωρείτε πιθανό ή ωφέλιμο, να χρησιμοποιήσω καλύτερα αυτή τη λέξη, μια αλλαγή του εκλογικού νόμου που θα δίνει ένα επιπλέον μπόνους στον πρώτο και θα ευνοεί δεν μπορώ σχηματισμό να αυτό, κυβέρνηση. Γιατί έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργό και έχει πελάτη απόφαση και δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Άρα, τι γνώμη σα θέλω, Πρωθυπουργό, ναι, ναι, είπε ο Πρωθυπουργό, τέρμα, οι γνώμε τελειώσαν. Αρχηγού λέει παρόντο, πα αρχή παυσά του. Μένα έτσι μου αρέσει να προχωρά. Ό,τι είχα να πω στο θέμα αυτό το έχω πει εκεί που πρέπει να μιλάμε μεταξύ μα. Ο Πρωθυπουργό αποφάσισε τελείωσε. Τώρα, αυτές τις εξελίξεις, επειδή είπαμε, γιατί είπε και ο Νίκος και εγώ για την Εθνική Συμφωνία. Ναι, κόμματα που είναι δεξιά, ναι, χωρίς να είναι στο κοινοβούλιο μέσα. Το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι παίρνουν ένα ποσοστό. Αφού κάνουμε μια σοβαρή πολιτική ανάλυση εδώ και μου αρέσει, κάνω ωραία ζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Αν ρωτάτε πού βλέπω μεγαλύτερο πρόβλημα στην Δημοκρατία, από την αριστερή, την κεντρώα τη μεριά, τη δεξιά. Συλλάβω τη δεξιά πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Το να είμαι ειλικρινή. Και πιστεύω ότι για τη δεξιά μεγαλύτερο πρόβλημα, και στο λέω που είμαι δεξιό, έτσι. Δεν έχω κρίσει ποτέ. Γιατί έχουν συμβεί δύο γεγονότα το ένα μετά το άλλο, που ενώ φαίνεται πολύ διαφορετικά, έχουν ορισμένες σημαντικές ομοιότητες. Το εμβόλιο και τρόπος διαχείρισης της πανδημίας και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα διαπιστώσετε πολύ εύκολα ότι ο σκληρός πύρας των αντιεμβολιαστών είναι και με τον Πούτιν. Είναι ο ίδιος κόσμος. Με τον κόσμο αυτόν, ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει μια δύσκολη σχέση. Διαζύγιο, πήγα να τα πείτε. Δεν έχει πάρει διαζύγιο, αλλά είναι μια δύσκολη σχέση. Διότι εκνευριστήκανε για το εμβόλιο που το πιστεύανε και το λέγανε, ξέρω, τη νέα τάξη πραγμάτων, ξέρω, του Σατανά και δεν ξέρω τι άλλο. Και τώρα ταυτόχρονα πήγε και όπλα στην Ουκρανία, είσαι και με τη Δύση, ενώ εμείς είμαστε σαν Αθωνιένος. Άρα εκεί υπάρχει ένα κοινό που δύσκολα ακούει ακόμα και εμένα. Θα είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πόντο λέω εμένα. Τώρα, εκεί σε αυτό το χώρο τι θα γίνει ακριβώς τα λοιπά, δεν ξέρω. Εύχομαι να μην δούμε κόμμα Κασιδιάρη στη Βουλή. Πραγματικά το εύχομαι. Κόμμα Κασιδιάρη. Καταστροφικό. Να σας πω τώρα, εμείς με τη Ρωσία τα έχουμε σπάσει εντελώς. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο που θα είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουμε ξανά σχέσεις. Εντάξει, θέλω σε αυτό να είμαι, πόλεμος... θέλω να είμαι μαζί σας εξαιρετικά ειλικρινής. Ναι. Όχι με τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια χώρα που δεν θα ξαναέχουμε στο μέλλον φιλικές σχέσεις και ένας λαός με έναν πολιτισμό. Με την κυβέρνηση τη σημερινή τη Ρωσία όμως. Νομίζω με τον πρόεδρο Πούτιν και με αυτά που έχω σοφώ δημοσιότητα και ξανάκι. Εγώ θα ντρεπόμουν αν είχαμε σχέσεις. Το να είμαι ειλικρινής. Και πιστεύω το μεγαλύτερο δίλημα που θα έχουμε στην οικονομία μπροστά μας, και αυτό να το πω στον κύριο Καραμέρο, αυτό το άκουγα πριν, ναι, είναι ως πού θα φτάσουμε στις κυρώσεις στη Ρωσία. Συμφωνώ. Γιατί να σας πω την εσείς αλήθεια. Θα μας πείτε. Θέλω να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να θέσω το δίλημα δημόσια. Βλέπεις λοιπόν εγκλήματα πολέμου. Βλέπεις παιδάκια εκτελεσμένα. Εγώ τα βλέπα και πριν. Αυτούς που πήναν τσάκι πεθαίνανε, τους δολοφονούσαν. Δεμένους πιστάγκωνα με σφαίρα στο κεφάλι. Πόσο ηθικό είναι να αγοράσει φυσικό αέριο από αυτή τη χώρα. Πόσο φυσικό, πόσο ηθικό είναι. Και για πόσο καιρό μπορεί να κάνει τα τραυματιά και να πει ότι δεν το βλέπω. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πιστεύω δε πάρα πολύ ότι ο Αλέξης Παπαγιαλάς στο άρθρο του τη Καθημερινή τη Κυριακή, επειδή μου το παρέχει τη Καθημερινή, να πω και εγώ λοιπόν μια Καθημερινή, έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο ο Παπαγιαλάς. Εξαιρετικό άρθρο. Στο οποίο τι λέει, λέει ότι ο Πούτιν ποντάρει. Επειδή ο Πούτιν βλέπει τη Δύση ως διεφθαρμένη, παρρυπασμένη, αδύναμη. Στην διάσπαση. Ότι οι ίδιες οι δυτικές κοινωνίες από τον πόνο των κυρώσεων προς τη Ρωσία, ότι αυτός πλήττεται οικονομικά, αλλά έχει ένα λαό που και έχει μάθει τη φτώχεια και είναι εν πάση περιπτώσει ελεγχόμενος από αυτόν, αν δεν μπορεί να αντιδράσει. Ενώ αντίθετα οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν λαούς που εύκολα μπορούν να εξεγερθούν λόγω της ακρίβειας. Και άρα στην ουσία θα κερδίσει τον πόλεμο με τη Δύση, γιατί η ακρίβεια και οι συνέπειες των κυρώσεων θα είναι τελικά πιο επώδυνα στη Δύση από ό,τι στον ίδιο. Σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό είναι ένα μεγάλο ηθικό δίλημα και ιστορικό δίλημα. Δεν έχω απάντηση με τι θα γίνει. Οφείλω να σας πω όμως ότι μέχρι στιγμής στην ιστορία, όσες φορές συγκρούστηκαν οι δημοκρατίες με πολιτικά καθεστώτα, στην αρχή φαινόταν ότι τα πολιτικά καθεστώτα είχαν πλεονέκτημα και κερδίζανε τις διαμάχες, έως ότι κάποιες δημοκρατίες καταλαβαίναν το διακύβευμα και κερδίζαν τον πόλεμο. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και τώρα. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και τώρα. Και θα σας πω και ένα τελευταίο. Να κλείσουμε, ναι. Η περίπτωση του πολέμου και όλη αυτή η δοκιμασία που όλοι περνάμε και θα περάσουμε, γιατί αυτά που συμβαίνουν πια στην Ουκρανία είναι φοβερά πράγματα, φρικώδη, θα είναι και ένας κλίβανος στον οποίο θα οικοδομηθεί η νέα κοινή μας ευρωπαϊκή συνείδηση. Και αυτό που τελικά θα μείνει θα είναι μια πολύ πιο σφιχτή Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία χώρες που δεν θα παρακολουθήσουν θα βρεθούν εκτός. Άρα ζούμε ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός εδώ.
Δεν είναι απλώς η αύξηση στο ρεύμα. Είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός. Το οποίο, όπως όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, κύριε Ξανάκη, το λέω σας που σας αρέσει η ιστορία πολύ, έχει και πόνο. Τραγωδία. Δεν είναι εύκολα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, γι' αυτό και τραγωδία. Οι Κινέζοι λένε μια πολύ ωραία παροιμία. Να μην όμως και άλλο θείο πόλεμος. Μια πολύ ωραία παροιμία. Μια σειρά ζητημάτων. Που λένε, σου εύχομαι να μην ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς. Να μην ζήσεις. Σωστό, σωστό. Εμείς ζούμε σε πολύ ενδιαφέροντες καιρούς. Η γενιά μας εδώ. Τα τελευταία 10-15 χρόνια δεν μας έχει πάει μόνο ενδιαφέρον. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση για τον κόσμο μας που παρακολούθησε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακολουθήσουμε τώρα, θα προχωρήσουμε στο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα προχωρήσουμε στο επόμενο πάνελ μας. Να ανοίξουμε την κουβέντα, να δούμε και την αντιπαράθεση στην πολιτική σε 2 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στις παρεμβάσεις. Πάμε να καλησπερίσουμε τους επόμενους προσκεκλημένους μας και να τους δούμε κιόλας. Τον κύριο Άγγελο Συρίγκο, τον Υφυπουργό Παιδείας. Καλησπέρα, κύριε Συρίγκο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Καλησπέρα σας. Την κυρία Μερόπη Τζούφη, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κυρία Τζούφη και πρώην Υπουργό. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Συρίγκο, να ξεκινήσουμε, επειδή είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη αρκετή ώρα και νομίζω και τον ακούσατε και οι δύο, και η κυρία Τζούφη πρέπει να έχει ακούσει ένα κομμάτι του, να ξεκινήσω από την κυρία Τζούφη και να ρωτήσω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτόν. Κάποιον από τα πράγματα που ακούστηκαν από τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί αναφερθήκαμε εκτός από τα. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω ακούσει καθόλου τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, γιατί το γνωρίζω. Γι' αυτό ήθελα να πάμε στην κυρία Τζούφη, επειδή το γνωρίζω, να κάνει ένα σχόλιο για την ισότητα των όπλων. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ. Άκουσα μόνο το τέλος της ομιλίας. Ακούσατε μόνο. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω εγώ λοιπόν τι είπε. Να σας πω εγώ για τα επίμαχα. Τα επίμαχα ποια είναι. Ποια είναι τα επίμαχα, κατά την άποψή μου, επειδή θα έχουμε μετά τηλεφωνήματα από τον κόσμο, είναι η καθημερινότητα του κόσμου. Και είπε λοιπόν ότι. Τα νούμερα τα οποία δίνεται στη δημοσιότητα με πρώτο αυτό το 1,4 δις είναι αυθαίρετα νούμερα που δεν προκύπτουν από πουθενά. Και ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να κάνει πολλαπλασιασμό. Εντάξει, αυτό δεν είναι μια φράση που χρησιμοποίησα. Αλλά εν πάση περιπτώσει και την ουσία λέω εγώ τώρα, ότι όλο αυτό το οποίο χρησιμοποιείται ως οπλοστάσιο πολιτικό λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία χαρίζει σε καρτέλ χρήματα και ούτω καθεξής. Και να τα ονομάσετε τα καρτέλ. Και είπε επίσης και να τα κατανομάσετε. Αν υπάρχει γιατί, στην ενέργεια. Και να πάτε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Λοιπόν, νομίζω ότι σας τα είπαμε και τρεις έτσι πολύ γρήγορα. Το βασικό νομίζω κομμάτι θα θέλαμε ένα σχόλιο από αυτού. Γιατί έχει ενδιαφέρον και για τον κόσμο αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν ο κύριος Γεωργιάδης ευτυχώς αναγνωρίζει ότι έχουμε πρόβλημα, διότι μέχρι πριν λίγου καιρού έλεγε ότι μπαίνει στα σούπερ μάρκετ και βγάζει selfies και τον χειροκροτάει ο κόσμος. Τώρα τουλάχιστον λέει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εσχροκέρδειας. Είναι και αυτό ένα βήμα. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αρνεί το μέχρι πριν ότι υπάρχουν υπερκέρδη στις εταιρείες τις ενεργειακές. Η Κομισιόν έχει τοποθετηθεί σαφώς. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες ήδη κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και έχουν πάρει μέτρα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αν ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν υπερκέρδη από τους ισολογισμούς θα τα φορολογήσουμε. Και ακούσαμε ότι ο ισολογισμός της ΔΕΗ δυστυχώς έχει ζημίες. Μπορώ να πω λοιπόν στα δεδομένα αυτά, τα οποία είναι επίσημα δεδομένα, ότι και τα ξέρει βεβαίως η κυβέρνηση, ότι είναι γνωστό ότι το τελευταίο εξάμηνο η μεγαβατόρα επωλείτω περίπου γύρω στα. Είχε κόστος κατά μέσο όρο 153 ευρώ και την πουλούσαν 202 ευρώ. Αν κάνει κανείς τους προϋπολογισμούς, βλέπει λοιπόν ότι το κομμάτι των αυξημένων κερδών προφανώς δεν συσχετίζεται με το πόλεμο. Αυτές τις επιπτώσεις δεν τις έχουμε δει ακόμη. Έχει σχέση με τις πολιτικές που ακολούθησε σε αυτό το τομέα η Νέα Δημοκρατία. Τις έχουμε πολλές φορές πει, είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η απότομη απολιγνητοποίηση, ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε τους μισθούς, τα Golden Boys της ΔΕΗ και βεβαίως η μετακύληση όλου αυτού του κόστους στους καταναλωτές. Κοιτάξτε, οι πολίτες που μας παρακολουθούν ξέρουν πολύ καλά, όπως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι είναι αδύνατον να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με το τρομερό κόστος το οποίο υπάρχει. Αφορά στην ενέργεια, αφορά στα καύσιμα, αφορά στα τρόφιμα μαζικής κατανάλωσης, αφορά στα ενίκια. Είναι μια κατάσταση δραματική και ο κόσμος τον οποίο συναντάω, γιατί βρισκόμαστε κάθε μέρα με τον κόσμο, το αίτημά του είναι κάντε κάτι για να φύγουν. Διότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλει με το σταγονόμετρο η κυβέρνηση δεν απαντούν καθόλου στις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Έχουμε προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα,
τα οποία βεβαίως, όπως βλέπετε, προτείνουν και οι συνδικαλιστικοί φορείς. Πριν ακούστηκε η διαφήμιση της ΓΕΣΕΕ για την ανάγκη αύριο να διαδηλώσουν οι εργαζόμενοι ότι δεν μπορούν να ζήσουν άλλο, για αύξηση του βασικού μισθού, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που το έχουν κάνει πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης και βεβαίως για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας που, επαναλαμβάνω, έστω και καθυστερημένα, αναγνωρίζει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Νομίζω μια τοποθέτηση. Κύριε Συρίγο, την ακούσατε την κυρία Τζούφη, την βούλευση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε και εσάς για το κομμάτι αυτό ένα σχόλιο. Και μάλιστα εγώ θα πω και στο πιο πολιτικό, που λέει ότι πρέπει να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή επιμένει στο αίτημα για εκλογές τώρα και στη συγκυρία αυτή, που κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως δεν είναι και η καλύτερη για εκλογές. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέει ότι ακούει τον κόσμο να λέει πρέπει να φύγουν γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση με την ακρίβεια όντως είναι πάρα πολύ σοβαρή και θίγει πάρα πολύ κόσμο, ιδίως τα μικρομεσαία εισοδήματα. Από εκεί και πέρα, εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε, ας πάρουμε το παράδειγμα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ φέτος έχει αρνητικό αποτέλεσμα το 2021. Για ποιο λόγο έχει αρνητικό αποτέλεσμα? Διότι είχε εκπτώσεις 30% πέρσι στα τιμολόγια για να στηριχτούν οικοκυριά και επιχειρήσεις, τα οποία κόστησαν στην εταιρεία 800 εκατομμύρια ευρώ. Για να μπορέσουν να στοιχήσουν 800 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΗ, σημαίνει ότι η ΔΕΗ είχε τη δυνατότητα να δώσει αυτά τα λεφτά σε γενικές γραμμές. Και τα είχε διότι εξυγειάνθηκε το 2019, που όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία ήταν σε μια κατάσταση στην οποία κατέρεε. Τώρα, ακούω πάρα πολλά για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Και να πω και δύο πράγματα, επειδή λέμε για την απολιγνητοποίηση, για όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ελήφθησαν οι... από κάτι πολύ απλό. Η απολιγνητοποίηση έχει ξεκινήσει από το 2005 και συνεχίζει και από όλες τις κυβερνήσεις. Η παραγωγή του 2019 σε σχέση με την παραγωγή του 2011 ήταν κατά 75% μειωμένη. Δηλαδή από το 100% παρήγαμε το 2019 το 25%. Και γιατί γινόταν αυτό? Διότι και με το 25% της παραγωγής λιγνίτη που είχαμε, πληρώναμε ετησίως 200 εκατομμύρια ευρώ που μας πήγιζε η βρώμικη ενέργεια, τα δικαιώματα ρήπων δηλαδή. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν ήταν φυσιολογικό να τα ξέρει κανένας ότι θα γινόταν η Ουκρανία και θα φτάναμε εκεί που φτάσαμε αυτή τη στιγμή. Άλλες χώρες έχουν κάνει πολύ πιο σοβαρά άλλα, όπως παραδείγματι η Γερμανία, η οποία προχώρησε με ταχύτητα στην αποπυρηνικοποίηση, με αποτέλεσμα να εξαρτάται σχεδόν απόλυτα, όχι απόλυτα, σε έναν βαθμό πάνω από 50% από το ρωσικό φυσικό αέριο, αντί να το πάει σταδιακά. Είναι φυσικό λοιπόν, βάσει αυτές τις συνθήκες, να προσπαθούμε να κρατηθούμε στοιχειοδό στα πόδια μας. Η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Λευτόδεντρα, πρέπει να το έχουμε μάθει και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015, δεν υπάρχει το ευρώδεντρο που βγάζει ευρώ και πρέπει βάσει των συγκεκριμένων συνθήκων να κινηθούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ σας λέει ότι υπάρχουν κλεφτόδεντρα. Οι δημοσκοπήσεις, χθες βλέπαμε μια κάρτα της Opinion Poll, ο κόσμος εκτιμά ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε ένα 22%, γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει, σε ένα 36% λόγω της εσχροκέρδειας. Δηλαδή, έχει γίνει πεποίθηση στον κόσμο σε διάφορες διαδικασίες, σε διάφορες παροχή υπηρεσιών, στα προϊόντα, στην ενέργεια, ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και δεν τη χτυπάτε. Επιδοτείτε τους πολίτες, στην πραγματικότητα αυτοί πληρώνουν από τις επιδοτήσεις την εσχροκέρδεια. Αυτό έχει σχεδόν επιδοθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου. Η εσχροκέρδεια είναι ένα κάτι το οποίο είναι δεδομένο, το έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο. Και το πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτό που συμβαίνει με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή από την αγορά δεν λείπει ούτε το ρωσικό φυσικό αέριο ούτε το ρωσικό πετρέλαιο. Συνεχίζουν να ρέουν κανονικά προς την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά οι τιμές έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Εδώ παίζει ρόλο η εσχροκέρδεια. Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πει ότι μετράει να δει πού υπάρχει εσχροκέρδεια, ούτως ώστε τα κέρδη να φορολογηθούν σχεδόν στην ολότητά τους από τις εταιρείες οι οποίες εσχροκερδούν. Υπάρχουν κάποιες εσχροκερδίζουν. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες βεβαίως οι οποίες έχουν χάσει και όλα αυτά από την ιστορία.
έχοντας, προσφέροντας συμβόλαια με συγκεκριμένες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, αυτή τη στιγμή έχουν χάσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα φορολογηθούν άγρια οι εταιρείες οι οποίες έχουν βγάλει πολύ μεγάλα κέρδη. Το περιμένουμε. Θα χάσουν τα κέρδη. Περιμένουμε να το δούμε αυτό. Κυρία Τζούφη, σας άκουσα νωρίτερα να μιλάτε για Golden Boys. Θα ήθελα να σας είναι εύκολο να μου πείτε ποιο ποσό θεωρείτε κάποιον όταν αμείβεται ότι είναι Golden Boys. Και δεύτερον, ποια είναι αυτά τα περιβόητα καρτέλ που και σήμερα ο κ. Τσίπρας από το Ηράκλειο κατήγγειλε. Κοιτάξτε, έχουμε τοποθετηθεί, κύριε Ελευθερόπουλου. Είπαμε μάλιστα ότι οι διοικητές αυτών των οργανισμών παίρνουν μισθούς μεγαλύτερους και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η διερεύνηση των καρτέλ είναι υποχρέωση της πολιτείας. Αυτή οφείλει και να δώσει και ονόματα, και ονόματα και να κάνει τον έλεγχο. Η επίσημη και συντεταγμένη πολιτεία, κύριε Ελευθερόπουλου. Τώρα, συσχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Συρίγος, το κομμάτι της απολιγνητοποίησης, εμείς κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι έγινε με ένα... Είπατε ότι τα Golden Boys, τα Golden Boys είναι αυτά που παίρνουν μεγαλύτερο μισθό από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αυτές είναι λοιπόν οι διοικήσεις των καινούριων οργανισμών. Ακούστε λιγάκι. Πέντε στελέχη που διέωρησε ο ΣΥΡΙΖΑ επί κυβερνήσεώς τους έπαιρνε 600.000 ευρώ το χρόνο. Εντάξει, έχουμε απαντήσει, κύριε Ελευθέρωγλου, με πάρα πολύ καφή τρόπο. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι στην αντιπολίτευση. Σε συνθήκες λοιπόν πολύ δύσκολες για την κοινωνία υπάρχουν χρυσά Golden Boys. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μετακλητών που έχει μπει μέσα στο δημόσιο και ο οποίος αυτή τη στιγμή έχουν πολλαπλασιαστεί οι αμοιβές του με πολύ λιγότερα ακαδημαϊκά κλπ. Προσόντα. Έχουμε καταθέσει αυτά τα στοιχεία επανειλημμένα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι έχουν δώσει μπόνους στον εαυτό τους ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ. Δεν θα το πω. 36.000 ευρώ μπόνους έδωσε ο ένας από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΙΕ επισήζε στον εαυτό του. 36.000 ευρώ έδωσε ο άνθρωπος. Στον εαυτό του. Και 153.000 μισθό. Τρία χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Ελευθερόπουλε. Το καταγγέλλω μαζί σας αυτό. Έτσι, λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια τι κάνατε. Λοιπόν, κύριε, να απαντήσετε. Λέω λοιπόν. Πάτσε, κυρία Τζούφη, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο μισθό του διευθύνοντος και ότι αυτά τα Golden Boys που λέει ο Νίκος και πάντα υπήρχαν τα τελευταία 15 χρόνια 20. Αυξήθηκαν κατά 107 οι θέσεις. Εκεί είναι η διαφορά. Λοιπόν, κυρία Τζόφη, για δώστε μια πάση και πάμε στον κύριο Συρίγο. Θέλω να τον ρωτήσω για την ιστορία Ζελένσκι που έγινε στην Ελλάδα. Το θέμα της σημερινής συζήτησης. Το ζήτημα της βίαιης απολιγνητοποίησης που θα μπορούσε να γίνει με βραδύτερους ρυθμούς έγινε με ένα βεβαιασμένο τρόπο όταν δεν είχε μπορέσει αυτό να καλυφθεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε τα λιγνητικά πεδία με όλες τις επιπτώσεις που έχει στην τοπική κοινωνία για να καλυφθούν οι ανάγκες, ενώ άνοιξαν βεβαιασμένα οι λιγνητικές μονάδες και το καλοκαίρι και τώρα. Και βεβαίως η χώρα μας εξακολουθεί να είναι πλήρως εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, το μεγαλύτερο μέρος της από την Ρωσία και όλα αυτά από το χρηματιστήριο όπου κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή της χονδρικής. Κατά 39% ανέβηκε διότι δεν υπάρχουν σταθερά συμβόλαια. Και από την άλλη μεριά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κύριος Μητσοτάκης δεν διεκδίκησε αυτό που διεκδίκησαν άλλες κυβερνήσεις της Πορτογαλίας και της Ισπανίας για δικούς τους λόγους και για το λαό τους να μπει πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Βλέπουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία δεν λαμβάνει ανάγκη, δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και διστάζει εξαιρετικά, ενώ γνωρίζει ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και πολλά κέρδη στις τιμές ενέργειας. Αυτό ομολογείται στο επίπεδο της Κομισιόν και όπως είπα και εισαγωγικά, λοιπόν, ήδη έχουν γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο έλεγχος αυτής της εσχροκέρδειας εδώ εντός της χώρας, λοιπόν, απλώς εξαγγέλλονται ότι αν βρεθούν θα φορολογηθούν. Επειδή βρισκόμαστε. Επειδή συρρυκνώνει το χρόνο, θέλω να πάω στον κύριο Συρίγο και επειδή μεθαύριο αυτό το οποίο θα γίνει στη Βουλή, έχω την αίσθηση πως θα ταξιδέψει σε όλη την Ιφίλιο. Έτσι, όπως συμβαίνει κάθε φορά που ο κύριος Ζελένσκι κάνει μια ομιλία σε κάποιο κοινοβούλιο, σε κάποιο όργανο θεσμικό κάποιας χώρας. Λοιπόν, τον περιμένουμε λοιπόν την Πέμπτη και έχει γίνει μια συζήτηση, την οποία θα την παρακολουθείτε κύριε Συρίγο, είστε ενεργός και στα social media, για το τι θα πει και αν θα πει και κάτι το οποίο με έναν τρόπο, για παράδειγμα, μπορεί να αφορά και θέματα ανοιχτά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όπως το Κυπριακό. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας ακούσουμε. Τι περιμένετε από τον κύριο Ζελένσκι και αν πραγματικά εκτιμάτε ότι θα πρέπει να γίνει μια τέτοια αναφορά
στη βάση και μια συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα για την Κύπρο, για την εισβολή του Ατήλα το 1974 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος κάθε φορά όταν μιλάει σε κάποια χώρα, έχω παρακολουθήσει 3-4 ομιλίες προς τώρα, φροντίζει να βρίσκει στοιχεία τα οποία κρούν χορδές στη συγκεκριμένη χώρα. Σας θυμίζω παραδείγμα ότι όταν μίλησε στην Βρετανία, χρησιμοποίησε αποσπάσματα από τον περίφημο λόγο του Τσόρτσιλ, ο οποίος έλεγε θα πολεμήσουμε στις παραλίες, θα πολεμήσουμε στα δάση, θα πολεμήσουμε στους δρόμους, θα πολεμήσουμε στα νησιά μας, δεν θα αφήσουμε τον εχθρό να περάσει. Αντιστοίχως, στη Γαλλία χρησιμοποίησε παραδείγματα από τη Γαλλική Επανάσταση και πάντοτε οι παρεμβάσεις του αναφέρονται, παίρνουν στοιχεία από την ιστορία της συγκεκριμένης χώρας. Mm-hmm. Θα μιλήσει και στην Ελλάδα και νομίζω λίγο αργότερα ή την επόμενη μέρα θα μιλήσει και στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, στην Κυπριακή Βουλή. Το θέμα είναι να μην πει μολόλαβε όμως ότι αυτό εφαρμόζει ας πούμε εναντί των Ρώσων. Το θέμα είναι να πει κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την εξωτερική μας πολιτική, με τα ελληνοτουρκικά. Αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι θα πει. Εκείνο το οποίο ξέρω, φαντάζομαι με τα βεβαιότητα ότι θα ζητήσει να έχουμε μια πιο αποφασιστική στάση ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ σε σχέση με την κατάσταση που εκδοτεί στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας. Για τον αναθεωρητισμό που είναι πολύ σημαντικό. Μου λένε στο αυτί μου ότι πριν από λίγη ώρα που μίλησε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε το παράδειγμα της Γκερνίκα, για παράδειγμα, έτσι, που ισοπεδώθηκε τον βομβαρδισμό της Γκερνίκα. Ναι, είναι σαφές ότι θα ψάξει να βρει στοιχεία τα οποία θα αναφέρονται στη χώρα. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ τι ακριβώς θα βγει και θα πει. Έχει παραδείγματα βεβαίως από το Κυπριακό, αν θέλει να αναφερθεί, και από τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Ναι, από την άλλη μεριά βεβαίως, τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία έχει δώσει, έχει πουλήσει στην Ουκρανία τα ντρόνς, τα περίφημα ντρόνς. Έχει δώσει επιπλέον 12 ντρόνς τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι. Τα οποία την έχουν διευκολύνει αρκετά στην αντιμετώπιση των ρωσικών τεθωρακισμένων. Θα δούμε. Ναι. Εσείς, συγγνώμη να επιμείνω λίγο, θέλω να ακούσω και την κυρία Τζούφη μετά. Δεχθήκατε κριτική και δημοσκοπικά θέλω να σας πω, κύριε Σύριγο, η απόφαση ελληνικής κυβέρνησης να στείλει και οπλισμό στην Ουκρανία, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν έχει δικαιωθεί από την πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος προφανώς έχει καταλάβει στην πλειοψηφία του ότι η Ρωσία είναι επιτιθέμενος, ο εισβολέας και όλα τα υπόλοιπα, αλλά έχει και μια άποψη ότι ίσως δεν θα έπρεπε να μπούμε τόσο πολύ ενεργά στη διαδικασία αυτή, διαλύοντας τις σχέσεις που υπάρχουν με τη Ρωσία. Για πέστε μας, να σας ακούσουμε, έχει ένα ενδιαφέρον η άποψη και να ακούσουμε την κυρία Τζούφη μετά. Ναι. Κύριε Ξανακή, εν συντομία, έχουμε τρεις σοβαρότατους λόγους να βρισκόμαστε στην πρωτοπορία των κρατών τα οποία παίρνουν μέτρα εις βάρος κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το πρώτο είναι ότι ως χώρα υποστηρίζουμε από το 1923 και μετά, είμαστε μη αναθεωρητικό κράτος, είμαστε κράτος status quo και υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με την πληγή του Κυπριακού. Από το 1974 και μετά υπάρχουν στο έδαφος του νησιού τουρκικά στρατεύματα και συνεχίζεται η κατοχή. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η Τουρκία απειλούσε και εξακολουθεί κατ' ουσίαν να απειλεί και τώρα να επαναλάβει τα ίδια σε Αιγαίο ή σε Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε στην πρωτοπορία των κρατών που παίρνουν μέτρα σε μια τόσο σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και βοηθάνε ένα κράτος το οποίο βρέθηκε στα καλά καθούμενα. Κοιτάζω τις εικόνες των Ουκρανών και βλέπω εικόνες καθημερινές από την Ελλάδα και σκέφτομαι πώς ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν ένα τουφέκι στο χέρι να προσπαθούν να πολεμήσουν. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, ωραία, το 2014 μέχρι το 2021, κύριε Συρηγό, στον Ντονμπάς είχε 14.000 νεκρούς. Δηλαδή, το ξέρετε και το βλέπαμε όσοι το παρακολουθούν. Οι νεκροί ήταν μόνο Ρώσοι ή ήταν όχι, και Ουκρανοί από την άλλη πλευρά. Και Ουκρανοί, καταρχήν Ουκρανοί, αν ήταν ρωσόφωνοι, αν ήταν. Οι 14.000 που αναφέρεστε. Θέλω να πω ότι είχε χρωμαξίε, αυτό εννοώ. Και στην Ιεμένη και σε διάφορα μέρη. Οι 14.000 που αναφέρονται είναι άτομα από τις περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ανταρτών, των αποσχιστικών δυνάμεων. Δεν αναφέρεται πολλές φορές οι χιλιάδες νεκροί και από την άλλη πλευρά, γιατί υπήρχε ένας πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν ξεχωρίζω και Ουκρανία, τα θύματα. Και η Ρωσία παραφύγει. Συζήτηση στην Ελλάδα δεν έκανε κανείς ούτε κυβέρνηση, αλλά ούτε καμιά αντιπολίτευση άκουσα να βάζει θέμα τον Μπά στην Ελλάδα, ούτε η αντιπολίτευσή βάζε ποτέ θέμα. Έπαιζε από τα δεσταλλεία πίσω από και πού. Ναι, ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε την κυρία Τζούφη. Συγγνώμη, κυρία Τζούφη, για να ακούσουμε και εσάς να μας κάνει ένα σχόλιο. Ο Νίκος Δένδιας το καλοκαίρι του 2021 είχε πάει στην Ουκρανία και με τον προκάτοχο του Κουλέμπα
του έλεγε πρόσεξε λίγο με την Τουρκία να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Προχτές το διάβασα στην Καθημερινή. Θα το διαβάσω λίγο. Έτσι δηλαδή. Δεν διαφωνεί κανένας. Τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Τι ρώτησε τώρα όμως. Δεν ρώτησα. Ένα σχόλιο. Να ακούσουμε την κυρία Τζούφη. Ναι, δεν μπορεί να έκανε. Απλώ αν μπορώ να πω κάτι για δημοσκοπικά. Δεν έκανε ερώτηση. Λοιπόν, κυρία Τζούφη, να ακούσουμε και εσά για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, έχουμε απαντήσει νομίζω με πολύ υπεύθυνο τρόπο δημοσίω ότι προφανώ είμαστε με την υπεράσπιση του διεθνού δικαίου για του λόγου του οποίου εξέθεσε ο κύριο Συρίγο. Η διαφωνία μα βρίσκεται και είναι σαφή ότι δεν μπορεί να προωθεί στην ειρήνη και να στέλνεις πολεμικό εξοπλισμό ή να χρησιμοποιείς τις βάσεις σου για να διακινούνται πολεμικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για να προκαλέσει απώλεια ανθρώπινων ζώων. Είμαστε σαφείς σε αυτό και θεωρούμε ότι υπάρχει και αλλαγή στο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Η Ελλάδα πάντοτε ήταν ένας πόλος ο οποίος προσπαθούσε να ασκεί μια φιλειρηνική πολιτική με όλες τις χώρες της περιοχής. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς γίνεται κατά τη γνώμη σε ένα προχειοχωρημένο φυλάκιο και μάλιστα υπηρετώντας τις ανάγκες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, έλλειμμα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Οι οικονομικές κυρώσεις βεβαίως έχουν σαν στόχο να πλήξουν τη Ρωσία και με τον τρόπο αυτό να σταματήσει η εισβολή και ο αιματηρός πόλεμος και οι απώλειες των ανθρώπινων ζώων, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν σοβαρότατες επιπτώσεις και στους ευρωπαϊκούς λαούς. Αναφέρθηκε και προηγουμένως, υπάρχει μια έκθεση της Deutsche Bank που μιλάει για βαθύτατη ύφεση που θα έρθει και ένα πληθωρισμό ο οποίος καλπάζει και ο οποίος θα αφορά ίσως και την επόμενη δεκαετία. Τι σημαίνει, κυρία Τζούφη, με αυτά που λέτε δεν είχαμε κάνει ποτέ την επανάσταση του 1921. Αφήστε με να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Λέω ότι η Ευρώπη θα όφιλε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα να έχει κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες για να έχουν αποφευχθεί αυτού του τύπου τα γεγονότα. Αναφέρθηκε ότι το πρόβλημα ξεκινάει από το 2014. Έπρεπε να παίζει έναν άλλο ρόλο, έτσι που να μπορεί να υπάρχει μια πολιτική ασφάλεια για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή η αυτή που βγαίνει κερδισμένη σε πολλαπλά επίπεδα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες ξέρουμε πολύ καλά ότι θα πωλήσουν και το αμερικάνικο φυσικό αέριο πολύ ακριβότερα και αυτό θα έχει επιπτώσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Κύριε Τζούφη, η Ρωσία έχει κάνει εισβολή σε άλλη χώρα. Δεν έχει κάνει η Αμερικάνη αυτή τη φορά. Την καταδικάσαμε. Κοιτάξτε, μην προσπαθείτε τα επιχειρήματά σου ότι η Ευρώπη φταίει. Με πολύ σαφή τρόπο λέω ότι η Ευρώπη στο προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν προχώρησε σε εκείνες τις πολιτικές ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια για όλους τους λαούς. Αυτό λέω. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το πώς θα μπορούσε να χειριστεί τα ζητήματα της επέκτασης του ΝΑΤΟ, του κινδύνου που θεωρητικά αισθανόταν η Ρωσία, της απομόνωσής της. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν μπορεί να γίνει από τα τηλεοπτικά παράθυρα και η οποία δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την εισβολή της Ρωσίας, την απώλεια των ανθρώπινων ζώων και τον πόλεμο. Τελεία. Αυτή είναι η άποψη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Συρίγο, ερώτηση πάλι. Είδαμε πάλι χθες από την πλευρά των ΗΠΑ, σήμερα το είδαμε, όχι χθες, γιατί τα έχουμε χάσει πια η δισογραφία τόσο πυκνή που καμιά φορά το χάνουμε. Βλέπουμε ξανά μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης ΗΠΑ Άγκυρας, ΗΠΑ Τουρκίας. Βλέπουμε την Τουρκία που έχει αναλάβει ένα πολύ ζωηρό ρόλο στην ιστορία της διαπραγμάτευσης τώρα και αναρωτιόμαστε όλοι εμείς, από τη μία πλευρά θέλουμε να πάει καλά αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να πάει καλά μια ειρηνευτική διαδικασία, πρέπει να είναι τρελός. Από την άλλη όμως, αυτό όλο κακά τα ψέματα προφανώς αναβαθμίζει το ρόλο της Τουρκίας. Όχι, υπέρευσαν και κοινό μνημόνιο οι Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγικό μηχανισμό για οικονομία και άμυνα, κύριε Συρίγου. Τι μπορεί να ήρθε η κυρία Νούλα όμως σήμερα και στην Αθήνα. Η κυρία Νούλα ήρθε στην Αθήνα. Ναι, να το ισοφαρίσει. Συναντήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη. Σημαντικό βήμα αυτό. Πάντως, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μηχανισμού στρατιωτικού και οικονομικού πρέπει να μας ψηλιάσει, κύριε Συρίγου. Λοιπόν, για πέστε μας, τι εκτιμάτε εσείς, ναι. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση στον τρόπο που βλέπουμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι την οπτική μας επηρεάζει η διαμάχη μας με την Τουρκία, θα μπορούσε να είναι και διαφορετικό. Λογικό πάντως. Ναι. Αλλά απολύτως. Και εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε η διαμάχη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και η πληγή του Κυπριακού, οι Έλληνες οι οποίοι θα θεωρούσαν αδιάφοροι ή θα στέκονταν πιο φιλικά έναντι Πούτιν, ίσως ήταν πολύ περισσότεροι. Αλλά από εκεί και πέρα
Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να επανατοποθετηθεί μετά από μία σειρά από ατέλειωτα λάθη. Σας δώσω δύο παραδείγματα. Έχει δώσει 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει τους F-400, στους οποίους έχει κλεισμένο στα κουτιά. Πλήρωσε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να μπει στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο την έχουν πετάξει έξω. Αυτές είναι στρατηγικές επιλογές από τις οποίες έχει χάσει. Θέλω να πω, δηλαδή, ας έχουμε λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε. Το λέγαμε τότε πάντως αυτό και τώρα βλέπουμε ότι. Το λέγαμε. Ναι, το λέγαμε. Και τώρα η Τουρκία προσπαθεί να επανατοποθετηθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Ναι. Και βλέπω σίγουρα κάποιους δυτικούς, όχι απαραίτητος στους Αμερικανούς. Στους Αμερικανούς υπάρχει ένα τείχος το οποίο η Τουρκία δεν μπορεί να ξεπεράσει και λέγεται Κογκρέσο. Στο Κογκρέσο πέφτει πάνω όλη την ώρα. Μπορεί αυτό που λένε administration, η διοίκηση της Αμερικής, να βλέπει θετικά τις τουρκικές παρεμβάσεις. Το Κογκρέσο όμως είναι αδαμάντινο. Είναι πολιτικό σώμα το Κογκρέσο, έτσι. Μήπως έχει δίκιο η κυρία Τζούφη, όμως, κύριε Συρίγο, που μας είπε ότι παρεκτεθήκαμε εναντίον της Ρωσίας. Θα επιστρέψω νομίζω μια σχολή. Να απαντήσω επ' αυτού του θέματος. Και να μιλήσει κυρία Τζούφη, να κλείσουμε. Ναι, μπορεί ένα τμήμα του ελληνικού λαού να βλέπει με καχυποψία το ότι στείλαμε πολεμικό υλικό. Έχουμε δύο χώρες, τη Φιλανδία και τη Σουηδία, οι οποίες έχουν σύνορα με τη Ρωσία. Ναι. Και οι οποίες κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ήταν ουδέτερες να επιλέγουν να στείλουν πολεμικό υλικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Μάλιστα. Η πράξη να στείλουμε πολεμικό υλικό ήταν τολμηρή, αλλά δεν ήταν παράλογη. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα σχόλιο από εσάς και για Τζόφη για να κλείσουμε, παρακαλώ. Ναι, ορίστε. Λέμε λοιπόν, το είπα και προηγουμένως, είναι μια προσπάθεια την οποία κάνει η ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής. Είχε προηγηθεί η αποστολή των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Ποιο είναι το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής? Ποιο είναι το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής? Το οποίο έλεγε ότι εμείς είμαστε μία δύναμη ισορροπίας, φιλειρηνική και δεν εμπλεκόμαστε σε τέτοιου τύπου πολεμικές διαμάχες άμεσα με την αποστολή πολεμικού υλικού και μάλιστα χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις είτε του ΟΗΕ είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, σε άλλου τύπου βοήθεια, αλλά όχι να στέλνουμε πολεμικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται σε πουλάμε όπως πουλήσατε στην Ιεμένη εσείς. Δεν πουλήσαμε εμείς την Ιεμένη. Η αποστολή των Πάτριων στην Σαουδική Αραβία έγινε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βλήματα πουλήσατε, βλήματα. Ο κύριος Κάμερος πούλησε. Λέω λοιπόν, εδώ υπάρχει μια. Ακούστε, υπάρχει μια συνολική αλλαγή την οποία εμείς έτσι εκτιμάμε και νομίζω την βλέπει. Μάλιστα, και λοιπόν, την ακούει όπως είπατε πριν και ο ελληνικός λαός. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο όμως, το για, να κλείσουμε, για το κομμάτι της τοποθέτησης επί του Κυπριακού. Τι βλέπουμε? Μια χώρα που εδώ και 47 χρόνια με εισβολή κατέχει την Κύπρο, αυτή τη στιγμή παίζει το ρόλο της κεντρικής διαμεσολαβήτριας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Μάλιστα. Του πολέμου που γίνεται στο κέντρο της Ευρώπης. Και αυτό της έχει επιτραπεί να το κάνει και κατά την προσωπική μου άποψη η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο, ενώ δυστυχώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο και να διεκδικήσει. Και εγώ μάλιστα περιμένω με αγωνία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να δω τι απάντηση θα λάβουμε σε αυτά και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν υλοποίησε καν ψηφισμένες κυρώσεις κατά της Τουρκίας όταν έκανε βόλτες στο Roots Race και γινόταν όλες αυτές οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Δεν είδα να κάνει τίποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κατεύθυνση, όπως δεν έχει κάνει και 47 χρόνια τώρα για την κατοχή της Κύπρου. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να ακούσουμε την τοποθέτηση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και στους δύο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τις δικές σας παρεμβάσεις. Λοιπόν, επιστροφή στις παρεμβάσεις. Πάμε στις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Πάμε στον κύριο Αλέξανδρο πρώτα από τους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ο κύριος Αλέξανδρος μας ακούει? Αν μας ακούει, χαμηλώστε την τηλεόραση και σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ορίστε. Ναι. Ορίστε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Γεια σας. Είχα τον κύριο Ξανθόπουλο εχθές. Ναι. Ο οποίος είπε ότι κατήργησε το Τάλιρο
από την επίσκεψη στα νοσοκομεία και το έκανε δωρεάν. Ναι. Αυτό το δωρεάν δεν είναι, είναι τρίκ Πασόκ. Είναι, έβγαλε το τάλιρο γιατί δίνανε 4% για την υγεία. Και έγινε 6%. Έγινε 6% και το έβαλε και στην επικουρική που δεν υπήρχε. Άρα εισπράττει 12, όχι 5, και εισπράττει 12 από όλους τους Έλληνες. Είναι όπως το λέτε, είναι όπως το λέτε, αλλά η αλήθεια είναι πως τότε που έγινε αυτό ήταν στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή το λέγαμε αυτό και λεγόταν ότι μπήκε το 6% υπερυγείας, που ήταν πιο ψηλό από το τάλιρο αυτό και ήταν 2%. Ναι, 2%. Αλλά το έβαλε και στην επικουρική που δεν υπήρχε. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα άλλο. Είπε ένα ψέμα μεγάλο. Το όχι το έκανε, ναι. Τη χώρα την έβαλε 99 χρόνια υποθήκη. Μάλιστα. Τι να πούμε για τις τράπεζες για κλίση, τι άλλο να πούμε. Έγινε και είπε στο τέλος, πριν τις εκλογές του 19, ότι ζούσε με αυταπάτες. Από και πέρα λοιπόν, όλα είναι περιτά. Κύριε Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε από τους Αμπελοκήπους στη Μάνδρα, στην κυρία Λιώνη. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είχατε καλεσμένο απόψε τον κύριο εκλεκτό Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα. Με τις εύστοχες απαντήσεις του στις ερωτήσεις σας, κύριε Ξενάκη. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης, όταν μάθαμε ότι έστειλε όπλα η χώρα μας, για να υπερασπιστεί η Ουκρανία, να υπερασπιστεί η Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία, ο κύριος Άδωνης είπε ότι η χώρα μας δεν θα είχε καμία επίπτωση σε αυτή τη στάση της κυβέρνησης και ότι το μόνο που θα έχανε θα ήταν ένα 10% του τουρισμού φέτος στην Ελλάδα. Ναι, 1%. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Δεν μας εξήγησε ο κύριος Άδωνης, που είναι και υπουργός Ανάπτυξης, τι θα γίνει με τις εξαγωγές προς τη Ρωσία ή τις εισαγωγές που έχουμε εμείς από αυτή τη χώρα και πόσο θα πεινάσουμε. Όταν εμείς παράγουμε, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, θα πεινάσουμε το 10% των σιτηρών που έχει ανάγκη η χώρα μας για να φυτιστεί. Ναι. Αυτά δεν μας τα είπε ο κύριος Άδωνης. Ναι. Παραγέλασε, με ακούτε. Σας ακούω, μια χαρά, παρακαλώ. Παραγέλασε ο κύριος Άδωνης όταν του είπατε ποιες θα είναι οι σχέσεις μας στο μέλλον με αυτή τη χώρα και είπε ότι θα τα βρούμε στο μέλλον. Πώς γίνεται να τα βρούμε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι εμείς σε έναν πόλεμο μαζί της? Μάλιστα. Όταν στέλνουμε όπλα. Μάλιστα. Δεν θα έπρεπε να στείλουμε όπλα, λέτε. Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Μόνο ναι. Αυτό, κύριε Ξενάκη. Τι άλλο, πέστε μας. Εμείς, σαν μικρή χώρα, έπρεπε σαν να πούμε μπράβο. Καλά κάνατε και μπήκατε στην Ουκρανία. Της έπρεπε να πούμε καλά κάνατε και μπήκατε στην Ουκρανία. Όχι, εμείς θα έπρεπε να κρατήσουμε μια ουδέτερη στάση. Μάλιστα. Καταλάβατε, και γιατί ζητάμε από τον κόσμο πάρα πολλά ανοιχτά θέματα στη χώρα μας. Μάλιστα, για τα οποία δεν μας υπερασπίζεται κανείς. Κυρία Λιώνη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Δεν συμφωνώ ότι δεν μας υπερασπίζεται κανείς. Και ουδέτερη στάση, άμα κρατήσουμε, θα κρατήσουν και όλοι οι άλλοι ουδέτεροι απέναντί μας. Και δεν τη θέλουμε αυτή τη στάση. Και έχουμε και εμείς ανοιχτά θέματα. Λοιπόν, τώρα για τα όπλα είναι μια ζήτηση η οποία προφανώς γίνεται και τη δέχομαι και υπάρχει και διαφωνία από ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ντίνο από το Λονδίνο μας τηλεφωνεί. Έτσι, ο κύριος Ντίνος Κότσος βλέπω εδώ. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Κύριε Ξενάκη. Ορίστε. Είναι για σας αυτό. Είχα παρακολουθεί προηγουμένως τη συνέντευξη με τον κύριο Γεωργιάδη. Μάλιστα. Είσαστε τρεις δημοσιογράφοι και βάζετε τις ερωτήσεις την ίδια ώρα. Δεν αφήνετε τον άνθρωπο να τελειώσει την απάντηση του. Και εγώ δυσκολεύομαι κάθε φορά να παρακολουθήσω τι ήθελε να πει. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο, να έρθω στο τωρινό. Δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση της Ελλάδος που έλαβε για την Ουκρανία. Νούμερο ένα. Ολόκληρη η Δύση, γιατί υποστηρίζει την Ουκρανία? Τι υποστήριξη τους δίνει? Τους λέει είμαστε στο πλευρό του. Ποιο πλευρό? Τους δίνει όπλα για να σκοτωθούν? Δηλαδή εγώ νομίζω όπως με τη θέση της Δύσης των ευρωπαϊκών χωρών θέλουν να διαγράψουν την Ουκρανία από το χάρτη. Δηλαδή θέλουν να συνεχίσει τον πολεμό ώσπου υπάρχει ένας Ουκρανός. Αυτή είναι η σκέψη μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι βοήθεια δίνουν στους Ουκρανούς.
Μάλιστα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω. Εμένα είναι πολύ κατανοητό. Το βλέπετε κυρίως ανθρωπιστικά εσείς. Τους βοηθάνε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης τους Ρώσους. Πάρα πολύ απλά το βλέπω. Τη βοήθεια δυστυχώς που δεν δώσαν στην Κύπρο, κύριε Κούτρο. Αυτή που δεν δώσαν στην Κύπρο όταν έπρεπε. Ναι, για να αντισταθεί απέναντι στον Τούρκο εισβολέα, δυστυχώς. Εδώ δεν την έδωσε η Ελλάδα τη βοήθεια στην Κύπρο. Αυτό. Συγγνώμη και δηλαδή. Την Ελλάδα βάζω, λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε στον κύριο Βασίλη από τη Μαγούλα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Ξενάκη. Παρακαλώ. Και σε εσάς και στους, στους καλεσμένους σας. Πέστε μας. Μιας και αναφέρατε την Ουκρανία, θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι ο κύριος Συρίγος προηγουμένως αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα της, του πολεμικού υλικού. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο καχυποψία, αυτό είναι ένας εφιάλτης. Αυτό θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με αυτό. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να στείλουμε φαρμακευτικό υλικό ή προτίθεμαι εγώ ο ίδιος που είμαι συνταξιούχος νοσηλευτής να πάω ως εθελοντής. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό που ανέφερε. Mm-hmm. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Καπραβέλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό ανακάλυψε τον πρώτο διασωληνωμένο, πλήρως εμβολιασμένο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 40% και ανεβαίνουμε. Αναρωτιέται κανείς πόσοι από τους υπόλοιπους είναι μερικώς εμβολιασμένοι ή πόσοι από τους υπόλοιπους που δεν αναφέρονται είναι αυτοί που έχει λήξει το τρίμηνό τους. Κύριε Βασίλη, να σας απαντήσω στο τελευταίο. Να μου απαντήσετε, γιατί είπατε κι εσείς ο ίδιος χθες το βράδυ ότι 8 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει το εμβόλιο. Από αυτούς προκύπτει το 40% στις μέρες. Μάλιστα, μου το, ενώ το από κατάλαβα. Το λέτε λάθος. Το 40% επιτρέψτε μου με όλο το σεβασμό, δεν είναι 40%. Εάν λήξει μερικές μέρες το τρίμηνο ή εάν δεν έχεις κάνει την. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Βασίλη, ότι κακώς εμβολιάστηκε ο κόσμος. Και η ηλικία του, κύριε Βασίλη. Όχι, μια χαρά εμβολιάστηκε. Άμα 80 πλάσια και έχουν προβλήματα και εμβόλιο να κάνει. Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε κάποιο άλλο θέμα. Η Ελλάδα είναι ένας εφιάλτης. Θυμίζει το γνωστό στίχο του Καδάφη. Και να μην τον αναφέρω και τρώω το χρόνο σας. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα προσωπικό θέμα. Πέστε το οποίο δεν ζητώ λύση επί προσωπικού. Απλώς να αναφέρω τι ισχύει. Έχω πάρει ένα δάνειο το οποίο έχει, από το παρακαταθηκόν, το οποίο έχει λήξει το 19. Το αποπλήρωσα. Ναι. Έχουμε 2031 12 του 19. Ναι. Έχουμε 22 και προσπαθώ να πάρω απαλλαγή την άρση του δανείου μου, ότι το δάνειό μου το ξεπλήρωσα. Και μου είπαν, η τελευταία επικοινωνία που είχα τώρα, μου είπαν μετά από 2 χρόνια. Δεν θα καταφέρω ένα αποπληρωμένο δάνειο να το δώσω στα παιδιά μου. Κύριε Βασίλη, αυτό που ισχύει είναι ότι πρέπει να βάλετε εσείς ένα δικηγόρο, η τράπεζα το δικό της δικηγόρο. Για ποιο λόγο να βάλω δικηγόρο στο παρακαταθηκόν, σε μια υπηρεσία όπου. Αυτό προβλέπει ο νόμος, δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, ακούγεται παράλογο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αυτό γίνεται. Να το πω, έχετε δυστυχώς. Δίκιο, ακούγεται παράλογο. Δεν είναι ο πρώτος, ο τελευταίος δυστυχώς παραλογισμός αυτού του κράτους. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Μαρία από το Χολαργό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία Μαρία, σας ακούμε. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε τα ονόματα των συμφερόντων που υπηρετεί. Λοιπόν, έχουμε μια κυβέρνηση που κυνηγάει τους έντιμους εισαγγελείς σαν την κυρία του Λουπάκη, τους δημοσιογράφους που αποκαλύπτουν τη διαφθορά των πολιτικών και λυπάμαι πολύ για αυτή τη χώρα και για αυτό το λαό που έχουν πολιτικούς με τέτοιο απίθμενο θράσος και χωρίς εδώ σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε στον κύριο Βασιλόπουλο από το Μελιγαλά. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Χαιρετώ το ελεύθερο βήμα που μας δίνετε και μπορούμε να λέμε τα παραπονά μας, τα απόψεις μας κλπ. Να είστε καλά. Λοιπόν, να σας έχει ο Θεός καλά πάντα και με εσείς. Τις οικογένειές σας. Και εσάς. Θέλω να καταγγείλω τον ΑΣΕΠ, ναι, ο οποίος 3 ημέρες τώρα για το διαγωνισμό της ΑΔΕ που είναι για την πρόσληψη υπαλλήλων έπεφτε η σελίδα του συνεχώς. Σήμερα συγκεκριμένα προσπαθούσα να οριστικοποιήσω την αίτηση ενός ανιψιού μου και από τις 11 η ώρα και μετά μέχρι τις 4 ήταν καταληκτική η ώρα του ΑΣΕΠ, η σελίδα δεν δούλευε.
Μάλιστα. Είναι φοβερή η κατάσταση. Είπατε προηγουμένως είναι οι παραλογισμοί της καθημερινότητας. Ξέρω, έτσι. Η κυβέρνηση έχει σοβαρά προβλήματα οικονομικά, τα οποία βέβαια. Αλλά αυτά τα απλά θέματα της διευκόλυνσης της καθημερινότητας του πολίτη, ναι, θα πρέπει να διορθωθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Κύριε Βασιλόπουλε, δηλαδή, να δώσετε μια παράταση. Καλά κάνατε και μας πήρατε και τηλεφωνήσατε και μας αναφέρατε το θέμα σας και ακούστηκε νομίζω και θα ακουστεί αύριο το πρωί ή σήμερα το βράδυ σε αυτούς οι οποίοι απευθύνεται και γι' αυτό άλλωστε σας, είστε κάθε βράδυ εδώ στην παρέα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χαιρετισμούς στο Μελιγαλά και από το Μελιγαλά πάμε στη Στυλίδα. Στον κύριο Σουλιώτη. Καλησπέρα κύριε Σουλιώτη. Ο κύριος Σουλιώτης μας ακούει. Οικογενειακός. Κύριε Σουλιώτη, καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο Σουλιώτης. Έχουμε την κυρία Γρηγοριάδο από τον Πειραιά. Δεν την έχουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή γιατί πέσανε οι γραμμές και οι δύο που πέσανε στην αναμονή στον αέρα. Δεν νομίζω πως έχουμε τη χρόνο να βγάλουμε τώρα και άλλον τηλεθεατή. Επενθυμίζω ότι αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα. Να το πούμε αυτό. Αγωνιστική ημέρα. Θα είναι. Δεν υπάρχει μετρό, δεν υπάρχει τραμ, δεν υπάρχουν σιδηρόδρομοι. Υπάρχει μόνο λεωφορείο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Μια απεργία. Μόνο τα αεροπλάνα πετάνε. Στους δρόμους εκεί έχουν απεργία ελεκτές, θα υπάρχουν προβλήματα και στις πτήσεις. Στους δρόμους θα έχει πάρα πολύ κίνηση. Αν δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, μην το κάνετε, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Ακόμα και αν έχετε αυτοκίνητο, θα δυσκολευτείτε να βρείτε ταξί. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Αγωνιστική, όπως λέει ο φίλος μου Γιώργος, και ταλαιπωρίας μαζί. Αυτά τα δύο συνήθως πηγαίνουν το ένα μαζί με το άλλο χρόνια τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το βράδυ εδώ στην παρέα μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τις παρεμβάσεις αύριο στις 10 παρα 10 εδώ στην παρέα μας. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια.